Φίλες και φίλοι, πάλι μαζί από το Παλαιόρ της Ρώμης, όπου μόλις ξεκίνησε η παρουσία της ελληνικής ομάδας. Βλέπετε σε πρώτο πλάνο τον Νίκο Γκάλη και τον Κώστα Παταβούκα. Η εθνική μας, που όπως βλέπετε παρατάσσεται με τους παίκτες τον ένα μετά τον άλλο στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στην γαλλική ομάδα. Θα πρέπει να διορθώσουμε αυτό που λέγαμε στην αρχή της μετάδοσης και που το επαναλάβαμε και χθες πολλές φορές. Τελικά η ζητούμενη διαφορά νίκης σήμερα για την εθνική μας δεν είναι αυτή των 17 πόντων, καθώς ναι μεν αν η Ελλάδα κερδίσει με 17 πόντους, τότε δημιουργεί ένα συντελεστή συν 7 πόντων, τον ίδιο ακριβώς που θα έχει η Γαλλία, ενώ θα είναι στους μείον 14 η Τσέχη. Βέβαια, εκεί η εθνική μας θα έχει την νίκη απέναντι στη γαλλική ομάδα, με την οποία θα έχει την ίδια θετική διαφορά, όμως δεν είναι αυτό που μετράει, είναι μια ολόκληρη μαθηματική πράξη που δίνει την απαιτούμενη διαφορά. Θα μας την εξηγήσει αμέσως ο Βασίλης Κουντής. Όχι, αποκλείεται να την εξηγήσουμε, Γιάννη. Θα χρειαζόταν ένας καθηγητής μαθηματικών εδώ για να εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Και πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι και για τους τηλεθεατές θα είναι δύσκολο με την αγωνία με την οποία περιμένουν αυτή τη στιγμή την έναρξη του παιχνιδιού να αντιληφθούν. Αλλά το ίδιο ισχύει και για μας, να εξηγήσουμε τι σημαίνει. Πάντως, όπως τα είπες, είναι, υπήρξε μια αστάθεια χθες το βράδυ, γιατί ο κομπιούτερ της διοργάνωσης, τον οποίο επικαλεστήκαμε και εμείς για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει σε αυτή την περίπτωση, έδινε ως κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας τη νίκη στα μεταξύ των ενδιαφερομένων ομάδων παιχνίδια. Ωστόσο, η Ελληνική Ομοσπονδία απευθύνθηκε στη FIBA, ανοίχθηκαν τα βιβλία, έγιναν οι ανάλογες μαθηματικές πράξεις, πολλαπλασιασμοί, διαιρέσεις, προσθέσεις και αφαιρέσεις, και αποδείχθηκε τελικά ότι η Ελλάδα χρειάζεται νίκη με διαφορά 18 και όχι 17 πόντων, ώστε να έχει και το συν 1 απέναντι στην Γαλλία, γιατί, να έχει και την καλύτερη διαφορά πόντων απέναντι στη Γαλλία, γιατί τελικά, όπως απεφάνθη η FIBA, μετράει η συνολική διαφορά πόντων και σε αυτή την περίπτωση παίζει ρόλο η καλύτερη άμυνα και όχι η καλύτερη επίθεση, και η Εθνική ήδη είχε δεχτεί περισσότερους πόντους από τους Τσέχους παρά αυτούς που είχε δεχτεί η Γαλλία. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι, το ζητούμενο είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή ότι η Εθνική Ομάδα χρειάζεται μια νίκη με διαφορά 18 πόντων. Να πάμε και σε ένα άλλο πρόβλημα. Προσπαθήσαμε μέχρι την τελευταία στιγμή να δούμε τι συμβαίνει με τον Παναγιώτο Γιαννάκη, ο οποίος ενδεχομένως, προσέξατε χθες τα τελευταία λεπτά, υπέφερε, είχε τραυματιστεί στη μέση, έχει έναν μυϊκό σπασμό, μια οσφιαλγία όπως είπε ο σύμβουλος ΕΟΚ και γιατρός ο Κώστας Παρίσης, αλλά παίζει όχι γιατί μπορεί να παίξει και νιώθει άνετα να παίξει, αλλά επειδή όπως χαρακτηριστικά είπε ο γιατρός είναι ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης και έχει παίξει ακόμα και σε χειρότερη κατάσταση. Είναι γνωστό ότι ο Γιαννάκης δεν δηλιάζει και δεν διστάζει, ακόμα κι αν η υγεία του και η σωματική του ακεραιότητα απαιτούν να μην παίξει. Αλλά βέβαια από μια τέτοια πρόκληση, από ένα τέτοιο ματ, δεν θα μπορούσε να λείψει κανείς, να πετάξει την ασπίδα και να φυγομαχήσει. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν για την εθνική ομάδα. Βεβαίως το ηθικό δεν είναι το καλύτερο δυνατό, ούτε το κλίμα. Έχουν γίνει συνεχόμενες συσκέψεις μεταξύ προπονητών, παραγόντων και παικτών. Ο Κιουμουρτζόγλου πάντως είναι αισιόδοξος, το ίδιο και οι παίκτες, που θα μπουν στη μάχη και θα δούμε πού θα μας οδηγήσει αυτή η μεγάλη αναμέτρηση με τη Γαλλία. Δεν πρέπει βέβαια να παραβλέπουμε ότι ορισμένες φορές αυτός που δέχεται κάποιο χαστούκι, και για χαστούκι και τίποτα λιγότερο πρόκειται, μπορούμε μάλλον να μιλήσουμε όταν αναφερόμαστε στη χθεσινή μας ήττα από την Τσεχοσλοβακία. Πολλές φορές λοιπόν πεισμώνει και προσπαθεί να απαντήσει, να δώσει στους επικριτές του κάποια απάντηση. Βέβαια δεν είναι η εθνική μας ομάδα άμυρη ευθυνών για αυτή την ήττα από την Τσεχοσλοβακία. Αυτό πρέπει να το πούμε, έχει κάνει αρκετά κακή εμφάνιση στο χθεσινό παιχνίδι. Έπαιξε με μια πρωτοφανή, θα λέγαμε, υπεροψία απέναντι στην τσεχοσλοβακική ομάδα. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει σε λίγο το παιχνίδι. Εμείς να σας πούμε ότι πριν ακριβώς από τον αγώνα της εθνικής μας, θα ξεκινήσει σε λίγο, η Πολωνία έπαιξε με την Ισπανία. Οι Πολωνοί κάνανε ένα φοβερό πρώτο ημίχρονο, αλλά έχασαν τελικά με 73-67, αν και προηγήθηκαν με 40-36 το πρώτο μέρος. Και βέβαια όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως για την επιθυμητή και σκοπούμενη διαφορά της εθνικής ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από μία, την οποία απευχόμεθα, χτυπάμε ξύλο που λέμε, δηλαδή να μην κερδίσουν αργότερα οι Τσέχοι τους Ιταλούς. Οπότε η εθνική μένει έξω από την τετράδα. Οι Ιταλοί τους έχουν. Οι Τσέχοι τους Ιταλούς. Αν κερδίσει η Τσεχοσλοβακία την Ιταλία, τότε η Τσεχοσλοβακία πάει στις δύο νίκες και αφήνει την εθνική ομάδα έξω από την τετράδα. Ακριβώς. Το ζητούμενο είναι μια νίκη των Ιταλών επί των Τσέχων. Βέβαια οι Ιταλοί και χθες, αν και κάναν πολύ άσχημη εμφάνιση, κατάφεραν τελικά να πάρουν τους Γάλλους, οι οποίοι έχουν σταθεί, και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο ντεζαβαντάζ για την σημερινή δύσκολη μάχη της εθνικής μας. Έχουν σταθεί πάρα πολύ καλά στα δύο πρώτα παιχνίδια που κάνανε στο τουρνουά αυτό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 27ο. Το παιχνίδι ξεκίνησε με την ελληνική ομάδα στην πρώτη επίθεση, που ξεκινάει με Γιαννάκη, Γκάλη, Λυπηρίδη, Παπαδάκο και Φασούλα. Οι Γάλλοι από την άλλη πλευρά με τον Τεμωρή, τον Τακουρί, τον Οκανσέ,
τον Οστρόφσκι και με το νούμερο 12 τον Κουτινάρη. Η κλασική πεντάδα και για τις δύο ομάδες. Ο Γκάλης έκανε ήδη το 2-0, ενώ έχει πάρει και φάουλ. Θα του δώσει δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. Είδαμε και πάλι το καλάθι του Έλληνα παίκτη. Σκοπός της Εθνικής, όπως έλεγε πριν από λίγο και ο Μουρτζόγλου, ενώ εδώ βλέπουμε τον Γκάλη, είναι να προσπαθήσει από την αρχή να παίξει πολύ γρήγορα, να επιβάλλει το ρυθμό της, να έχει και γρήγορες επιστροφές, γιατί οι Γάλλοι χτυπάνε στον εκνηδιασμό. Να δούμε αν γίνουν όλα αυτά. Κάτι άλλο βέβαια το οποίο είναι αρκετά σημαντικό είναι το πόσο θα μπορέσει η Ελλάδα να παίξει καλά, να φέρει καλά το παιχνίδι κάτω από το καλάθι, όπου οι Γάλλοι έχουν σχετικά κοντό σχήμα, μπορούμε να πούμε. Οι πιο ψηλοί τους παίκτες δεν ξεπερνάνε τα 2 μέτρα και 5 εκατοστά, ενώ υπάρχουν οι δύο πύργοι στην εθνική μας, ο Παπαδάκος με τον Φασούλα. Ο Τακουρίδη είναι για τον Οστρόφσκι. Αυτός περνάει ανάμεσα στους δύο Έλληνες παίκτες, αλλά με βήματα που καταλογήθηκαν αμέσως από τον Στίβς, τον δεύτερο διαιτητή. Τον Καναδό Στίβς, ο πρώτος είναι ο Ζήκο Πολωνός. Πήραν όμως την μπάλα οι Γάλλοι μετά το λάθος, τη λάθος επαναφορά των Ελλήνων παικτών και τώρα με τον Οκαντσέ που δίνει για τον Τακουρί. Ο Τακουρί που κλείνεται από το Φασούλα. Ο Γκάλης κλέβει. Έχουμε αρκετά νευρική αρχή και από τις δύο ομάδες, πολλά λάθη. Ο Γκάλης θα πάει προς το γαλλικό καλάθι, είναι άστοχος. Όμως η μαχητικότητα του Λυπηρίδη αναγκάζει τον Οκαντσέ να βγάλει την μπάλα out. Βλέπουμε μια διαφοροποίηση στην άμυνα των Γάλλων. Συνήθως τον Γιαννάκη μάρκαρε ο Ντακουρί. Αυτή τη φορά ο Ζορντάν έχει βάλει πάνω του τον Οκαντσέ, έναν ψηλότερο παίκτη, περίπου 10 πόντους πιο ψηλό. Και στον Γκάλη βέβαια είναι ο Ντεμορί, από τον οποίο κερδίζει τώρα το φάουλ. Ο Νίκος Γκάλης, που θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και επίσης ο Φασούλας είναι πρώτος στα κοψίματα και δεύτερος στα rebound. Και δεύτερος επίσης σκόρε είναι ο Γιαννάκης. Οι Έλληνες από ατομικής πλευράς πάνε καλά. Από ομαδικής δεν πάμε και τόσο καλά ακόμα. Ο Γκάλης θα πετύχει το δεύτερο προσωπικό του καλάθι, πιεζόμενος από δύο αντιπάλους. 4-0 με τα δύο καλάθια του Νίκου Γκάλη μπροστά η εθνική μας. Σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε και στην αρχή της σύνδεσής μας, η Ελλάδα έχει να επιδείξει ένα πολύ καλό σερί επί των Γάλλων και έχει δείξει πως τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον ξέρει να κερδίσει τους Γάλλους. Βέβαια σήμερα είναι και η διαφορά που τη βαραίνει, η ζητούμενη διαφορά. Ο Παπαδάκος κάνει το 6-0. Πολύ καλή αρχή για την εθνική μας σε αυτό το πρώτο λεπτό και 40 δεύτερα που έχουμε ήδη διανύσει. Ο Ντεμορί για τον Οστρόφσκι που θα γυρίσει την μπάλα. Ο Ντεμορί με πολύ μεγάλη προσπάθεια συγκράτησε. Και ο Οστρόφσκι τώρα. Προσπάθεια του Οκαντσέ που ξεφεύγει από τον Λυπηρίδη, αλλά έρχεται ο Παπαδάκος να καλύψει. Ο Οκαντσέ είναι άστοχος. Πολύ καλή άμυνα των Ελληνών παικτών. Έχει οδηγήσει τους Γάλλους σε εκβιαστικές, όπως λέμε, προσπάθειες για να βρουν το ελληνικό καλάθι. Και ο Γιαννάκης. Το πέρασμα για το Φασούλα, φάουλ που του κάνει ο Κουρτινάρ και είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή. Όταν η μπάλα περάσει σωστά κάτω από το καλάθι, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι Έλληνες ψηλοί από τους Γάλλους παίκτες, που είναι πιο πραχύσωμοι. Και πρέπει να πούμε ίσως αυτό το σημείο, ότι οι τρεις ψηλοί παίκτες των Γάλλων, ο Στρόφσκι δηλαδή έχει ύψος 2-5, ο Κουρτινάρ επίσης 2-5, ενώ 2-1 είναι ο Κανσέ. Έχουμε όμως το πρώτο time-out που ζήτησε ο Ζορντάν, ο Γάλλος προπονητής. Η μάχη που βλέπετε κάτω από το καλάθι επαναλήφθηκε και πριν από λίγο. Τώρα βέβαια ξαναποτέλεσμα ένα τζάμπολ. Το σκόρ έχει γίνει 8-2, καθώς ο Λυπηρίδης στην προηγούμενη επιθετική ενέργεια της εθνικής μας, παίρνοντας δύο φορές το rebound αφού αστόχησε στο πρώτο σουτ, κατάφερε να πετύχει καλάθι για την Ελλάδα. Απάντησε αμέσως στο Τακουρί. 8-2 το σκόρ, ενώ έχει γίνει και η αλλαγή από τον Ζορντάν, που βλέποντας ανήπορο τον Ντεμορί να κρατήσει τον Νίκο Γκάλη, πέρασε στο παιχνίδι τον νεαρό Ρίκοντο. Άλλωστε ο Ντεμορί έχει και δύο φάουλ, τα οποία χρεώθηκε πάνω στον Γκάλη. Και θα έχουμε τώρα τον Γκάλη απέναντι σε έναν πολύ πιο ψηλό παίκτη. Ο Ρίγκοντο είναι 1,97. Πέρα από αυτό είναι και πολύ πιο νεαρός, είναι 20 ετών, ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης. Ίσως το μεγαλύτερο νέο ταλέντο που έχει να επιδείξει αυτή τη στιγμή η γαλλική ομάδα. Εδώ και πάλι προσπάθεια του Παναγιώτη Γιαννάκη που απέφερε το φάουλ. Το φάουλ που χρεώθηκε στον Οκαντσέ. Και η προσπάθεια του Γκάλη τώρα με το Ρίγκοντο που λέγαμε πιο πριν είναι κοντά του. Κόβουν οι Γάλλοι με τον Τακουρί. Λάγει μπάλα για την εθνική μας ομάδα. Είναι ακόμα νωρίς, αλλά είναι ευχάριστο ότι η εθνική δεν έχει χρεωθεί φάουλ, ενώ αντίθετα οι Γάλλοι έχουν 4. Ο
Φασούλας, κοιτάξτε πως πέρασε ο Φασούλας και κάνει το, την έξοχη κίνηση για το καλάθι. 12 η Ελλάδα. Εκπληκτική προσπάθεια αυτή πραγματικά, αξίζει να την ξαναδούμε, αλλά η επίθεση των Γάλλων είναι στο προσκήνιο. Με τον Κουρτινάρ που κόβεται και να δούμε τι έχει καταλογίσει ο Στίβς, ο ευθύνης του Μουρδόγλου που είδαμε εδώ διαμαρτύρεται. Είναι φάουλ στον Φασούλα κατά τον Στίβς. Το πρώτο φάουλ της εθνικής μας ομάδας. Πρέπει να τονίσουμε ότι ενώ εδώ ξαναβλέπουμε την προσπάθεια του Κουρτινάρ και το φάουλ του χρεώθηκε με το σώμα στον Παναγιώτη Φασούλα εδώ. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι η εθνική μας ομάδα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια έχασε τους, και τους δύο ψηλούς της κατά τη διάρκεια του αγώνα με 5 φάουλ. Κάτι το οποίο βέβαια θα τη φέρει σε πολύ δύσκολη θέση αν ξανασυμβεί και σήμερα, να ευχόμαστε να μπορέσουν να μείνουν στο παιχνίδι μέχρι το τέλος τόσο ο Παπαδάκος όσο και ο Φασούλας. Ο Κουρτινάρ χάνει τις βολές και μαζεύει ο Παπαδάκος το ριμπάουν. 12 η εθνική μας, 16 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα ακόμα για το πρώτο μέρος. Από το Φασούλα λάθος, ο Στρόφσκι είναι αυτός που κλέβει και βγαίνει στον εθνιδιασμό. Coast to coast όπως λέμε από τον Στρόφσκι, από το ένα καλάθι στο άλλο. 14 το σκορ από τον Στεφάνο Στρόφσκι που είναι ένας πανέξυπνος παίκτης. Είδαμε και πάλι την ωραία προσπάθεια του Γάλλου. Ο Γκάλης τώρα με τον Ριγκοντό. Κλείνεται και βγάζει την μπάλα για τον Παπαδάκο. Λυπηρίδης πάλι για τον Γκάλη. Με τρεις παίκτες βρίσκει έξοχα το Φασούλα σε αυτή την backdoor πάσα και ο Φασούλας θα κάνει το σκορ 12-4. Βλέπουμε και πάλι την πολύ ωραία ενέργεια, τον πολύ ωραίο συνδυασμό των Ελλήνων παικτών. 12-4 το σκορ λοιπόν. Ενώ ο Ζορντάν όρθιος τον βλέπετε κάτω αριστερά στο πλάνο. Φωνάζει διαρκώς προς τους παίκτες του, είναι πολύ ανήσυχος ο Γάλλος. Ο Ζορντάν που σε ερώτηση χθες των Ελλήνων δημοσιογράφων για το αν πιστεύει πως η εθνική μας ομάδα μπορεί να κάνει αυτή την μεγάλη διαφορά στο σκορ, απάντησε με μια ειρωνική ερώτηση, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, ρωτώντας τους Έλληνες συναδέλφους γιατί πιστεύετε ότι η εθνική σας θα κερδίσει. Πάντως προφανώς δεν έλεγε την αλήθεια, γιατί όπως εκμυστηρεύτηκε αργότερα στους συμπατριώτες του δημοσιογράφους, φοβάται πολύ την τελευταία τύχη της Ελλάδας. Δηλαδή το γεγονός ότι η Ελλάδα παίζει κορώνα γράμματα στην αξιοπιστία της, τον κάνει να ανησυχεί. Να ο Φασούλας που κάνει το 14-4. Η εθνική μας έχει πάρει στα 4,5 πρώτα λεπτά, διαφορά 10 πόντων και να δούμε αν θα μπορέσει να κρατήσει αυτό τον πολύ καλό ρυθμό που έχει στο ξεκίνημα. Από το Ριγκοντό η μπάλα για τον Τακουρί. Ο Τακουρί που έχει τον γνώριμο αμυντικό αντιπαλό του, το Γιαννάκη κοντά του. Ο Κουρτινάρ με το Φασούλα. Θα πετύχει ο Γάλλος στο καλάθι, που είναι δυνατός και πεισματάρης, αν και δείχνει κάποια έλλειψη ιδιαίτερων τεχνικών στοιχείων. Συμπληρώθηκε το πρώτο πεντάλεπτο, το σκορ είναι 14-6 για την εθνική μας και ο Φασούλας στο Γιαννάκη που είναι μόνος του. Τράβηξε ίσως το φιλέ στην προσπάθειά του εκεί ο Γάλλος παίκτης, ο Κουρτινάρ, τελικά από τον Οκανσέ η μπάλα στον Οστρόφσκι. Ο Οκανσέ, ο Γιαννάκης πάει για το κλέψιμο και κάνει το φάουλ. Το τρίτο μαδικό για την Εθνική Ελλάδος, έχει 4 μέχρι στιγμής η Γαλλία και είναι το δεύτερο προσωπικό φάουλ του Γιαννάκη. Ο Στρόφσκι που προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, κλείστηκε από Λυπηρίδη Παπαδάκο και έκανε βήματα, όπως δείχνει αμέσως ο Ζήχ, ο Πολωνός. Ο Λυπηρίδης επαναφέρει για τον Γιαννάκη, ενώ εμείς βλέπουμε πάντα τον Οστρόφσκι που διαμαρτυρήθηκε τον από τον Πολωνό διευθυντή. Μουσική 14-6 όπως βλέπετε το σκορ για την εθνική μας και φάουλ που κερδίζει ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Το φάουλ που χρεώθηκε στον Οκανσέ, αυτός το έκανε εξάλλου, είναι το δεύτερο φάουλ του Οκανσέ, έχει 2 και ο Ντεμορή. Και φτάνει στα 5 ομαδικά η Γαλλία. Ο Γκάλης περνάει στον Παπαδάκο. Αυτός εκεί θα πετύχει το καλάθι, είναι αυτό που λέγαμε η διαφορά του ύψους των Ελλήνων παικτών. Να εδώ ο Παπαδάκος με 4 πόντους μέχρι τώρα. Ο Παπαδάκος που δείχνει πολύ δυνατός κατά το γαλλικό καλάθι. 4 πόντους, 6 έχει πετύχει ο Φασούλας που είναι ο πρώτος σκόρερ. 10 πόντοι λοιπόν από τους ψηλούς. Το σκορ 16-6. Ο Κουρτινάρ στο επιθετικό rebound που ήταν μακρινό και δεν μπόρεσαν να το κερδίσουν οι Έλληνες παίκτες. Ο Ριγκοντό. Ανανεώθηκε η γαλλική επίθεση, 13 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμα.
Ριγκοντό στο τρίποντο άστοχος και να ο Γκάλης τώρα. Η ελληνική ομάδα που δεν έχει κάνει ακόμα αλλαγή. Ο Γκάλης παίρνει το φάουλ και όχι μπάλα δεν το έκανε τελικά το χατήρι όπως λέμε. Ο νεαρός Ριγκοντό που έκανε το φάουλ, ξαναβλέπουμε την ωραία προσπάθεια του Γκάλη. Κοιτάξτε πόσο ωραία τοποθετεί το σώμα του. Πήρε το φάουλ από το Γάλλο παίκτη. Δικαίωμα για δύο βολές στον Νίκο Γκάλη. Το παιχνίδι κυλάει όπως είχε εξελιχθεί και στον αγώνα του Ιωβιλίου. Τότε η εθνική ομάδα είχε προηγηθεί βέβαια στο 4ο λεπτό με 15-0. Αλλά βλέπουμε και πάλι από ελληνικής πλευράς πολύ καλή άμυνα και πολλές εναλλακτικές λύσεις και ισορροπία στην επίθεση. Έχουν σκοράρει περισσότεροι από τους παίκτες. Είναι επίσης σημαντικό ότι η εθνική μας δεν δείχνει κανένα σημείο απογοήτευσης από τις μέχρι τώρα κακές εμφανίσεις και τις δύο ήττες που έχει γνωρίσει. Το σκόρ είναι 17-8, 13 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα ακόμα και να ελπίσουμε βέβαια να μείνουν σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το αγωνιστικό επίπεδο οι Έλληνες παίκτες μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο Φασούλας από την κορφή της ρακέτας είναι άστοχος και παίρνει τα κουρί το rebound. Ο Ριγκοντό κάνει ωραία προσπάθεια ο νεαρός Γάλλος και έχει κερδίσει το φάουλ. Είναι ανησυχητικό όμως το γεγονός ότι με την είσοδο του Ριγκοντό υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαναλογία στο μαρκάρισμά του, καθώς ο Γκάλης είναι 12 πόντους πιο κοντός και ενδεχομένως ο Ριγκοντό πάρει εντολή από τον Ζορντάν να οδηγήσει τον Γκάλη κοντά στο καλάθι για να τον παίξει ένας εναντίον ενός. Ήδη δύο φορές προσπάθησε να το κάνει. Ο Φασούλας έκανε το εκπληκτικό κόψιμο πάνω στον Τακουρί και τώρα ο Κανσέ που είναι άστοχος. Ο Φασούλας παίρνει το rebound, δείχνει σε πολύ καλή μέρα ο Έλληνα center for και να ο Γιαννάκης. 17-8 το σκορ, ο Γιαννάκης για τον Παπαδάκο. Κινείται έξοχα ανάμεσα στους Γάλλους παίκτες και πετυχαίνει νέο καλάθι ο Τζορτζ Παπαδάκος. Έχει πετύχει 6 πόντους και αυτός όπως και ο Φασούλας. Το σκορ είναι 19-8 για την εθνική μας, 12 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα ακόμα για το πρώτο μέρος. Η διαφορά στους 11 πόντους. Από το Ριγκοντό για τον Τακουρί. Η Ελλάδα που παίζει ακόμα με την πρώτη της πεντάδα. Ο Κανσέ είναι άστοχος, ο Κουρτινάρ κάνει φάουλ επιθετικό πάνω στο Φασούλα προσπαθώντας να κλέψει την μπάλα. Και φτάνουν στα 7 ομαδικά φάουλ οι Γάλλοι που δεν δείχνουν σε καθόλου καλή μέρα. Και τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν πρέπει να έχουμε κανένα παράπονο και από τη διαιτησία. Ενώ εδώ ξαναβλέπουμε την τελευταία προσπάθεια. Και ο Στίβ και ο Ζιχ είναι ακριβώς όπως πρέπει για την ελληνική ομάδα τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά βέβαια θορυβήθηκαν πάρα πολλοί διαιτητές από την πολύ κακή διαιτησία του Νταβίτοφ και τις παρατηρήσεις του Στάνκοβιτς. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Νταβίτοφ δεν έχει οριστεί από τότε σε κανένα άλλο μάτς, ίσως πληρώνει την αδικία που διέπραξε εις βάρος της ελληνικής ομάδας. Ο Γιαννάκης παρότι γλίστρησε κράτησε τελικά την μπάλα στον ενεχό του και την πέρασε τώρα για τον Γκάλη. Να δούμε τον Γκάλη με τον Ριγκοντό. Πέρασε ο Γκάλης. Ήταν άτυχος όμως ο Έλληνας παίκτης. Ο Ζανιέλ που πέρασε τον αγώνα στη θέση του Κουρτινάρ πήρε το rebound. Ο Ριγκοντό που πηγαίνει από το γαλλικό καλάθι στο ελληνικό είναι άστοχος και κάνει συνέχεια το φάουλ στο Λιπυρίδη που πήρε το rebound. Ο νεαρός Ριγκοντό εδώ τον βλέπουμε πάλι στην προσπάθεια που κάνει και συνέχεια ενώ έχει πιάσει την μπάλα ο Λιπυρίδης προσπαθεί να του την αποσπάσει από τα χέρια. Δεύτερο φάουλ για τον Ριγκοντό, οι Γάλλοι φτάνουν στα 8 ήδη και από εδώ και πέρα οι Έλληνες παίκτες εκτελούν μία συν μία ελεύθερες βολές όποτε κερδίσουν φάουλ. Καστά ενώ θέλουμε ακόμα 11 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα για το πρώτο μέρος. Ο Λιπυρίδης αστόχησε αλλά μαζεύει ο Φασούλας στο rebound. Νέα επίθεση για την εθνική μας με τον Γκάλη. Ο Γκάλης με τον Τακουρί τώρα. Γκάζει για τον Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης μπαίνει προς τα μέσα, αστοχή, πιεζόμενος. Ήταν κάπως περίεργο το ότι οι διαιτητές δεν στήριξαν τίποτα εδώ. Πετυχαίνει το καλάθι ο Ριγκοντό, μειώνει σε 19-10. Ο Ριγκοντό που έχει 4 πόντους και που δείχνει να μπορεί να προσφέρει λύσεις, όπως τόνισε και ο Βασίλης πιο πριν, στη γαλλική ομάδα. Ο Γκάλης με τον ίδιο έξοχο τρόπο απέφυγε τον νεαρό και έκανε το σκορ 21-10. Έχει φτάσει στους 7 πόντους ο Γκάλης που δείχνει να είναι και αυτός σε πολύ καλή μέρα, όπως και οι δύο ψηλοί της εθνικής μας.
τον επιθετικό τομέα, ενώ αμυντικά πηγαίνει όλη η ομάδα πολύ καλά. Τα κουρίκια το Ρικοντό. Ο Ρικοντό δοκιμάζει έξω από τα 6-25. Μαζεύει ο Παπαδάκος. Από το Γιαννάκη για τον Γκάλι. Ο Γκάλις με το Ρικοντό. Γκάζει για το Λυπηρίδη. Πάλι Γκάλις. Διεισδύει προς τα μέσα. Χάνει την μπάλα πιεζόμενος, αλλά είναι από παρέμβαση Γάλλου παίκτη. Και πλάγια για την εθνική μας. Εδώ ο Γκάλις που διαμαρτύρεται για φάουλ. Ναι, είναι καθαρό ότι ο Ζανιέλ τράβηξε το χέρι του Νίκου Γκάλι. Οι διαιτές δίνουν πάντως την μπάλα πλάγια για την εθνική μας ομάδα. Ο Φασούλας για το Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης που πιεζόμενος βρίσκει το στόχο. Το σκορ γίνεται 23-10. Η εθνική μας έχει πάρει από το πρώτο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα μια διαφορά 13 πόντων. Ο Ζανιέλ με την έξοχη κίνηση και το ραβερσέ. Τον βλέπουμε εδώ τον Ζανιέλ. Να και πάλι ωραία προσπάθειά του μπροστά στο Φασούλα. 23-12. Ακόμα 9 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το πρώτο μέρος. Ο Γκάλις άστοχος, ο Παπαδάκος στο rebound και Λυπηρίδης. Ο Γιαννάκης που περιμένει από το Ρικοντό, τελικά έπιασε την μπάλα πριν καταλήξει out, είναι μπρος πίσω βέβαια. Η μπάλα άλλαξε τερέν από την πάσα του Λυπηρίδη. Αν και ο Γιαννάκης εδώ διαμαρτύρεται στο Thieves, πρέπει να πούμε ότι δεν έχει δίκιο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας. Και στην επαναφορά της μπάλας ο Γκαντού που μπήκε στον αγώνα. Ο Γκαντού που άλλαξε με τον Ρικοντό, ο Οστρόφσκι. Λύνεται τον Παπαδάκο και τον Φασούλα. Ο Οστρόφσκι, ο Φασούλας πηγαίνει για το rebound, το κερδίζει ο Παπαδάκος που χάνει όμως από τον Ρικοντό. Να ο Ζανιέλ, άσχημο το σούτ, ο Οστρόφσκι όμως με σούτ follow θα μειώσει σε 23-14, η διαφορά πέφτει στους 9 πόντους. Ο Φασούλας για τον Γιαννάκη. Με τον Γκαντού αντίπαλο θα κάνει το σούτο Γιαννάκης και να μπαινε όμως ο καλάθι δεν θα μετρούσε. Ο Στίβης είχε υποδείξει το φάουλ πιο πριν. Ξαναβλέπουμε και πάλι την ενέργεια του αρχηγού της εθνικής μας και το φάουλ που του έκανε ο Γκαντού πριν σηκωθεί για το σούτ. Πρώτο φάουλ στον αγώνα από τον Γκαντού και μία σε μία ελεύθερες βολές για τον Γιαννάκη. Και ευκαιρία να ξεπεράσουμε πάλι τους 10 πόντους διαφορά. Ο Γιαννάκης όμως χάνει την βολή και μαζεύει ο Ζανιέλ το rebound. Ο Ρικοντό. Λυπηρίδης με Γκάλι πήγαν εκεί για το double team. Αποτέλεσμα να μείνει ο Γκαντού μόνος του και ο Φασούλας αναγκάστηκε να του κάνει το foul. Είναι το δεύτερο foul του Φασούλα αυτό. Ενώ δύο έχει ακόμα ο Γιαννάκης και ένα έχει ο Γκάλις. Αυτά είναι τα 5 φάουλ της Ελλάδας. 5 φάουλ απέναντι σε 9 που έχουν κάνει ήδη Γάλλοι παίκτες. Και βέβαια δεν έχουν ακόμα το μπόνους. Δεν έχει ακόμα το μπόνους η Εθνική Γαλλίας που έχει η Εθνική μας σε κάθε φάουλ όπως τώρα. Για παράδειγμα στο φάουλ που έκανε ο Γκαντού, ο Λυπηρίδης αποκτά αμέσως δικαίωμα για μία σε μία ελεύθερες βολές. Είναι κάπως ανόητα τα φάουλ των Γάνο παιχτών τα τελευταία λεπτά. Ο Γκαντού προσπάθησε εδώ να βγάλει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Λυπηρίδη που είχε μαζέψει το rebound, βλέπετε. Αν το εκμεταλλευτούμε αυτό θα βοηθήσει πολύ. Οι Γάλλοι πηγαίνουν συνεχώς, πιέζουν στα επιθετικά rebound. Χθες εναντίον των Ιταλών πήραν 16. Αν υπάρχει το σίγουρο αμυντικό rebound από ελληνικής πλευράς, οι Γάλλοι με αυτή την έφεσή τους μπορούν να μας δώσουν το δικαίωμα για να γίνει αυτό που γίνεται τώρα με τον Λυπηρίδη. Δηλαδή να μετατρέπονται τα φάουλ σε ελεύθερες βολές, αρκεί βέβαια οι Έλληνες παίκτες να είναι εύστοχοι. Και όχι όπως τώρα ο Λυπηρίδης ή προηγουμένως ο Γιαννάκης. Η προσπάθεια με τον Τακουρί ενώ πέρασε ο Καμπούρης στη θέση του Φασούλα. Ο Ζανιέλ κλείστηκε ωραία από τον Παπαδάκο. Η μπάλα φτάνει στον Τακουρί που δοκιμάζει και θα πετύχει το τρίποντο. Ο Γάλλος παίκτης, 24-17 το σκορ. Από τον Ρισάρ Τακουρί που έχει πετύχει 5 πόντους. Ο Γκάλης για τον Γιαννάκη. Η απάντηση όμως άμεση από τον αρχηγό της εθνικής μας, 27-17 η διαφορά πάλι στους 10 πόντους.
Ήταν το πρώτο τρίποντο του Γιαννάκη, το πρώτο εύστοχο. Ο Ζανιέλ βγάζει μακριά για τον Τακουρί που δοκιμάζει πάλι έξω από τα 25 και θα βρει εκ νέου το στόχο ο Γάλλος. Δεύτερο συνεχόμενο αυτό το τρίποντο. Ο Γκαντού ζητάει την μπάλα για την Γαλλία, αλλά κάνει λάθος βέβαια. Είναι για την εθνική μας μπάλα. Βλέπουμε και πάλι πως πρόλαβε ο Τακουρί πριν βγει ο Φασούλο, ο Καμπούρη, συγγνώμη, έγκαιρα επάνω του. Και πέτυχε το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο που δοκίμασε ο Γάλλος παίκτης. Στο παιχνίδι ξαναπέρασε ο Φασούλας στη θέση του Καμπούρη και να ο Γιαννάκης τώρα. Επιθετικό φάουλ χρεώνει ο Στίβς στο Γιαννάκη. Επιθετικό φάουλ πάνω στον Οστρόφσκι. Ο Γιαννάκης έχει χτυπήσει στο μάτι όπως βλέπετε, για να δούμε. Όχι, γυρίζει καθαρά τον ώμο του Οστρόφσκι, δεν είναι βέβαια κίνητος. Απαγορεύεται αυτό που κάνει ο Οστρόφσκι, είδατε και πάλι πως γύρισε τον ώμο του και χτύπησε στο πρόσωπο τον Έλληνα παίκτη, που φτάνει τα 3 φάουλ πολύ νωρίς, 7 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο μέρος. Οι οδηγίες από τον Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου που είδαμε για λίγο σε πρώτο πλάνο. Ο Παπαδόπουλος έχει περάσει στον αγώνα. Στη θέση του Λυπηρίδη. Ο Καμπούρης πιέζει τον Οστρόφσκι. Προσπάθεια του Γκαντού. Δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα όπως θα ήθελε ο Γάλλος παίκτης. Έκοψαν οι διεθνείς μας ακόμα 14 δευτερόλεπτα για να τελειώσουν την επίθεσή τους αυτοί οι Γάλλοι. Με το Ριγκοντό και τον Καντού να αλλάζουν την μπάλα στην περιφέρεια. Πέρασε ωραία ο Τακουρί, βγήκε όμως έξοχα και κλέβει ο Φασούλας. Ο Φασούλας που ψάχνει για κάποιο συμπαίκτη που είχαν φύγει δύο περιφερειακοί μας παίκτες πολύ γρήγορα. Ο Γιαννάκης τελικά πήρε την μπάλα. Έχουμε φάουλ του Τακουρί. Να δούμε αν θα δώσει τις τρεις βολές που πρέπει να δώσει ο Στίβς, γιατί ο Γιαννάκης έκανε την πάσα που δέχτηκε το φάουλ. Βλέπετε πάλι η επιλογή του είναι να σουτάρει. Μετά το φάουλ περνάει την πάσα καλού κακού Έλληνας παίκτης, που τον βλέπουμε εδώ να δείχνει το μάτι του. Ανήσυχος και ο Κιουμουρτζόγλου στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Ο Γιαννάκης που έχει πρόβλημα στο μάτι, όπου χτύπησε από τον ώμο του Οστρόφσκι λίγο πιο πριν. Κάνει το σκορ τώρα 28-20. 29-20 με τη δεύτερη βολή και έχει τρίτη ο Έλληνας παίκτης, αφού είχε κάνει προσπάθεια τριών πόντων όταν πήρε το φάουλ. Και κάνει τώρα το σκορ 30-20, πέτυχε ένα έμεσο θα λέγαμε τρίποντο ο Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης που φτάνει τους 9 πόντους στο παιχνίδι. Και η μπάλα στο Ριγκοντό από τον Καντού. Έξω τώρα για τον Τακουρί και πάλι το δοκιμάζει τρίποντο ο Γάλλος. Παίρνει ο Στρόφσκι που χάνει όμως από την παρέμβαση των Ελλήνων παιχτών που κλέψαν έγκαιρα την μπάλα. Ο Καμπούρης ήταν εκείνος που έδρασε αποτελεσματικά και έκλεψε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Στρόφσκι. Και είναι ο Γκάλης πάλι με αντίπαλό του απέναντί του τον Ριγκοντό. Ο Γκάλης στο καλάθι και φάουλ. Γκολ φάουλ λοιπόν από τον Νίκο Γκάλη που του δίνει δικαίωμα. Ενώ το σκορ έχει γίνει 32-20 να εκτελέσει ελεύθερη βολή. Ήδη το 32-20 είναι η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα. Η Εθνική είχε προηγηθεί με 11 και τώρα έχει την προοπτική να πάει και στις 13. Αλλά ακόμα βέβαια είναι πολύ νωρίς, γιατί η Εθνική έχει μια κακή προϊστορία εδώ στη Ρώμη. Παίζει πολύ καλά μέχρι το 30 και ξεφουσκώνει αργότερα. Αυτό γράφουν και οι ιταλικές εφημερίδες, ενώ εδώ ο Ζορντάν ετοιμάζει και πάλι τον τεμωρεί. Ότι δηλαδή όταν η Ελλάδα παίζει καλά, παίζει καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα εδώ στη Ρώμη, αλλά όταν παίζει άσχημα, παίζει χειρότερα από κάθε άλλη ομάδα αντίστοιχα. Έχασε την ελεύθερη βολή που δοκίμασε ο Νίκος Γκάλης, που έχει μία στις 4 στις ελεύθερες βολές. Κακή στατιστική για τον Γκάλη αυτή. Ο Ζανιέλ που περνάει την μπάλα για τον Οκανσέ, δόθηκε από τον Στίβ την εθνική μας ομάδα η μπάλα εδώ. Ίσως να έκανε και λάθος ο διαιτητής. Για να δούμε. Δεν φάνηκε τελικά αν ήταν από τα χέρια του Παπαδόπουλου ή του Κανσέ. Η μπάλα out πάντως ευτυχώς δόθηκε στην εθνική μας. Έγινε όμως το λάθος και φεύγει ο Κανσέ. Δίνει για το Ριγκοντό. Αλλάζουν γρήγορα οι Γάλλοι στον εφηδιασμό. Φύγαν 2-1. Ο Γιαννάκης δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Το σκορ έγινε 32-22. Ακόμα 6 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Ο Γκάλης. Του κόβει την μπάλα ο Ριγκοντό, ο Γκάλης την μαζεύει και πάλι. Προφανώς ετοιμάζει ο Ζορντάν τον Δεμορή, είναι πολύ πιο έμπειρος για το μαρκάρισμα του Γκάλη.
Ο Γκάλης στο πιο εκπληκτική όμως η προσπάθεια του Παναγιώτη Φασούλα που θα μας επιτρέψει να χαρακτηρίσουμε τον κορυφαίο παίκτη μέχρι στιγμής από την εθνική μας ομάδα. Και είναι πραγματικά ξαναγεννημένος σήμερα ο Φασούλας, δεν έκανε κανένα παιχνίδια στους δύο πρώτους αγώνες εθνικής μας, όπως βέβαια και όλη η ομάδα δεν έπαιξε καλά. Ο Στρόφσκι με τον Καβούρη που πέφτει με αυτοθυσία, δεν μπόρεσε όμως να ολοκληρώσει μετά το πλέψιμο. Η μπάλα είναι πλάγια για τους Γάλλους που έχουν ακόμα 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους για να ολοκληρώσουν την επίθεση. Να και πάλι ο Καβούρης που προσπαθεί, χωρίς όμως να συγκρατήσει την μπάλα. Πάντως αντιλαμβάνεται κανείς πόσο μεγάλο είναι το βάρος, το ψυχολογικό που έχουν οι παίκτες της εθνικής, καθώς πρέπει να πετύχουν μια διαφορά 18 πόντων απέναντι σε μια ομάδα όχι πολύ εύκολη, το αντίθετο μάλιστα. Ο Ντεμόρι έχει περάσει λοιπόν και πάλι στο παιχνίδι με τις οδηγίες του Ντοντάν. Έδειξε ο χρόνος επίθεσης των Γάλλων. Τελικά είχε το αποτέλεσμά του, το κόψιμο του Αργύρη Καβούρη, η προσπάθειά του να κλέψει. Οι Γάλλοι ίσως δεν κατάλαβαν ότι ο χρόνος που τους απέμενε ήταν μόλις 10 δευτερόλεπτα. Ένας χρόνος που ήδη οι Γάλλοι γύρισαν την άμυνα του σε ζώνη, 5 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το μάτι. Ο Ζορντάν αλλάζει την άμυνα προσπαθώντας να σταματήσει την ελληνική επίθεση, ενώ ήταν με καθαρά πιο πριν το χέρι του Ζανιέλ να διώξει την μπάλα πλάγια. Ο Ντακουρί πάντως είναι τώρα στην επίθεση για τη Γαλλία. Ο Ζανιέλ λύνεται εκεί ανάμεσα σε Φασούλα και Καβούρη. Είναι άστοχος, παίρνει ο Καβούρη. Και να ο Γιαννάκης. Δεν πέρασε ο ελληνικός εκδιασμός, επέστρεψαν οι Γάλλοι. Βλέπετε το χρονόμετρο κάτω, 4.50 ακόμα. Ο Γκάλης σε ωραία προσπάθεια και γύρισμα για τον Παπαδόπουλο. Λάθος όμως του Παπαδόπουλου, πλάγια για τους Γάλλους. Εδώ ο Νίκος Γκάλης. ΑΕΟΡ για να ενθαρρύνουν την εθνική μας ομάδα. Έχουν το ειδικό πρώτα και έχουμε φάουλ του Τακουτή πάνω στον Γκάλη. Το δεύτερο φάουλ του Γάλλου παίκτη. Για μία στην μία βολές θα πάει ο Νίκος Γκάλης. Αμέσως όμως μετά από το time out που ζήτησε ο Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου. Το σκορ έχει γίνει 36-22 για την εθνική μας με τις βολές του Νίκου Γκάλη. Ο Στρόφσκι όμως απαντάει και μειώθηκε 36-24. Τώρα λοιπόν για λίγο έφτασε και στους 14 πόντους. Τώρα είναι πάλι 12. Είναι ο Γκάλης με αντίπαλο τον Ντεμόρι. Ο Κανσέ εξακολουθεί να κυνηγάει το Γιαννάκη σε όλο το γήπεδο. Ο Τακουρί είναι πάνω στον Παπαδόπουλο, στον Παπαδάκο ο Ζανιέλ και ο Στρόφσκι εδώ στο Φασούλα. Ο Φασούλας όμως εκμεταλλεύεται έξοχα το ύψος του. Κάνει το σκορ 38-24 ο Παναγιώτης Φασούλας που φτάνει τους 10 πόντους. Δεν έχουν παίκτη οι Γάλλοι για να μαρκάρει το Φασούλα και εκεί θα πρέπει να προσέξει η ελληνική ομάδα, δηλαδή Φασούλας και Παπαδάκος. Ενώ εδώ σκοράρει τώρα ο Στρόφσκι, μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια ρήγματα στη γαλλική άμυνα. Ήδη έχουν πετύχει μέχρι τώρα 16 από τους 38 ελληνικούς πόντους. Οι Γάλλοι έχουν κάνει 13 ομαδικά φάουλ, η εθνική μας 6. Ο Γιαννάκης δοκιμάζει το μακρινό τρίποντο άστοχος. Παπαδάκος στο rebound πάλι στο Γιαννάκη που τώρα αποφασίζει να μπει προς τα μέσα. Βγάζει για τον Γκάλη τελικά. Ο χρόνος για την εθνική μας ομάδα πάντως έχει ανανεωθεί. Ο Γκάλης γυρίζει στο Φασούλα, αυτός κάνει την κίνηση pivot, είναι άστοχος αυτή τη φορά και χρεώνεται με επιθετικό φάουλ ο Παπαδάκος. Επιθετικό φάουλ του Παπαδάκου στο Ζανιέλ. Το 7ο ομαδικό φάουλ για την εθνική μας, πρώτο του Παπαδάκου στο παιχνίδι. Για να δούμε, εδώ δόθηκε το φάουλ. Ο Παπαδάκος προσπάθησε να πάρει το rebound ενώ είχε καλύτερη τοποθέτηση ο Ζανιέλ. 2 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα ακόμα.
κατεβάσει την μπάλα Ντεμορή για τους Γάλλους που βρίσκονται 12 πόντους πίσω στο σκορ. Ο Κανσέ. Το κλέψιμο από τον Γιαννάκη που δεν ολοκλήρωσε όμως, πλάγια και πάλι για τη γαλλική ομάδα που έχει ακόμα 18 δευτερόλεπτα. Ο Ζανιέλ για τον Ντεμορή. Ο Ντεμορή στον Οστρόφσκι που πιέζεται τον Παπαδόπουλο. Ο Τακουρί ήταν άστοχος και ευτυχώς, γιατί ο Παπαδόπουλος για να πάει για τον double team τον είχε χάσει όπως λέμε. Και από τον Γιαννάκη μπάλα για τον Γκάλι. Ο Γκάλι στον Παπαδάκο που σηκώνεται μπροστά στο Ζανιέλ, είναι άστοχος, μάχεται και ο Γιαννάκης. Ο Παπαδόπουλος, συγγνώμη, μπάλα δόθηκε στους Γάλλους. Ο Παπαδόπουλος εδώ διαμαρτύρεται. Για να ξαναδούμε. Ίσως έχει δίκιο ο Έλληνας παίκτης, από το χέρι του Τακουρί φάνηκε να φεύγει μπάλα έξω. Το τρίποντο που δοκίμασε ο Στρόφσκι, το follow του Τακουρί, προσπάθεια του Ζανιέλ, ο Γκάλι στο rebound. Αμέσως η πάσα για τον Γιαννάκη που θα προλάβει, ενώ πιεζόταν από τον Οκαντσέ, και το σκορ θα γίνει 40-26 για την εθνική μας που ξεφεύγει με 14 πόντους, 1 λεπτό και 55 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Ο Οκαντσέ με αντίπαλο τον Γιαννάκη. Θέλει προσοχή ο Ζανιέλ, ναι, είναι αυτή η κίνηση του Γάλλου παίκτη. Καταφέρει να ελίσσεται ανάμεσα στους Έλληνες ψηλούς και να πετυχαίνει πόντους. Ο Ζανιέλ ένας πολύ χρήσιμος Γάλλος παίκτης. Και ο πιο έμπειρος είναι η 174η φορά που παίζει στην Εθνική Γαλλίας, ο Φιλίπ Ζανιέλ. Και ο πιο άτυχος. Καθώς έχει χάσει όλες τις, τουλάχιστον τις περισσότερες διοργανώσεις. Ο εθνητιασμός του Ντακουρί μειώνει κι άλλο το σκορ. Ο Ρισάρ Ντακουρί 40-30. Στους 10 πόντους, 1 λεπτό και 18 δευτερόλεπτα. Θέλει προσοχή η Ελλάδα σε αυτό το τέλος του πρώτου μέρους να κρατήσει μια καλή διαφορά που κατάφερε να πάρει στο πρώτο ημίχρονο και να μπει βέβαια με περισσότερες πιθανότητες στην επανάληψη. Ο Παπαδάκος είναι άστοχος και έχουμε φάουλ του Παπαδόπουλου. Νέο επιθετικό φάουλ του Παπαδόπουλου που βλέπουμε εδώ. Είναι το δεύτερο, το πρώτο συγγνώμη φάουλ του Έλληνα παίκτη. Και έχουμε time out που ζήτησε ο Γάλλος τεχνικός ο Ζορντάν. Οι δύο βόλες του Ντακουρί έκαναν το σκορ 40-32. Η εθνική μας έχει ξεπεράσει και αυτή. Μάλλον έχει φτάσει τα 8 φάουλ και έτσι έχει δικαίωμα από εδώ και πέρα η γαλλική ομάδα στα 48 δευτερόλεπτα που απομένουν για βολές. Ο Γιαννάκης αποφεύγει τον Ντακουρί. Ο Λυπηρίδης στο rebound. Μάχες του Λυπηρίδη, μπάλα για την εθνική ομάδα. Παραλίγο ο Λυπηρίδης να τη χάσει από τα χέρια του την μπάλα. Βλέπουμε και πάλι εδώ το rebound που πήρε. Αλλά τελικά την έκοψε ο Ντεμορή. 41 δευτερόλεπτα. Ο Γκάλης με την μπάλα. Ο Γκάλης με τον Ντεμορή αντίπαλο θα σουτάρει ανενόχλητος και θα κάνει το σκορ 42-32. Η εκρηκτικότητα και το άλμα του Νίκου Γκάλη απέναντι στον βραχίσωμο Ντεμορή. Ύψος 1,80 μόλις ο Γάλλος playmaker, ίσως και κοντότερος. Τόσο τον δίνουν οι υπεύθυνοι της γαλλικής ομάδας. 12 δευτερόλεπτα ακόμα, 10 υπότιτλοι της διαφοράς για την εθνική μας, 42-32. Ο Στρόσκι κλείνεται, χάνει από το Γιαννάκη, 5 δευτερόλεπτα, 4 ο Γιαννάκης πετάει για τον Γκάλι, 2 δευτερόλεπτα, 1 ο Γκάλης πήγε για την μπάσα, δεν έμεινε χρόνος, τελείωσε το πρώτο μέρος. Η εθνική μας προηγείται με 10 πόντους, 42-32, ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για την εθνική ομάδα που της δίνει ελπίδες για την επανάληψη. Βέβαια θα πρέπει να επαναλάβει την προσπάθεια του πρώτου μέρους η εθνική μας, για να καταφέρει να πραγματοποιήσει αυτό που ζητάει εδώ το κοινό των Ελλήνων φιλάθλων που έχουν έρθει και συμπαραστέκονται στην εθνική μας και φωνάζουν αυτή τη στιγμή «Ελλάς, μπορείς να προκριθείς». Να δούμε αν θα μετουσιώσει με τις προσπάθειές της η εθνική μας σε αυτό το όνειρο των Ελλήνων φιλάθλων, ενώ εδώ βλέπετε τα συνολικά στατιστικά, είδατε μάλλον, των δύο ομάδων για το πρώτο ημίχρονο. Και δεν είναι μόνο η πρόκληση στην τετράδα και η δυνατότητα διεκδίκηση ενός μεταλλίου που θα έχει η εθνική ομάδα στη συνέχεια, είναι και ένας άλλος λόγος για τον οποίο η εθνική θα πρέπει να υπερκαλύψει τη διαφορά που χρειάζεται για να προκριθεί άνευ αγώνων στην τελική φάση του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αλλιώς θα χρειαστεί να περιμένει με αγωνία την αυριανή κλήρωση των ομίλων της ημιτελικής φάσης και δεν θα είναι καθόλου εύκολο βέβαια αν κληρωθούμε με το Ισραήλ ή με τη Σοβιετική Ένωση ή με κάποιες άλλες επικίνδυνες ομάδες.
Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο. Η εθνική μας προηγείται 42-32 της Γαλλίας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος, για την επανάληψη. Τρεις, πρώτο σκόρε του αγώνα. Ο Γιαννάκης 11. Μαλάκα. Δύο πόντους πέτυχε ο Λυπηρίδης, 10 ο Φασούλας, 6 ο Παπαδάκος. Δεν έχει σκοράρει άλλος Έλληνας παίκτης. Από την γαλλική ομάδα έχει πετύχει 4 πόντους ο Ριγκοντό, 12 ο Τακουρί, 4 ο Ζανιέλ, 8 ο Στρόφσκι, 2 ο Κανσέ και 2 ο Κουρτινάρ. Η εθνική μας με πολύ καλή απόδοση σε αυτό το πρώτο είπαμε και πριν. Ανάληψη αν θέλει να φτάσει στους 18 πόντους νίκη που της δίνουν και την πρόκληση για τα ημιτελικά. Κάτι βέβαια που θα κάνει να ξεχαστεί η χθεσινή οδυνηρή ήττα από τους Τσεχοσλοβάκους στην παράταση με 123-113. Για όσους ενδιαφέρονται τους αριθμούς, είναι σαφής η υπεροχή της εθνικής και στα δίποντα με 55-52% και στις βολές με 54-50% και στα τρίποντα υπάρχει ισορροπία 25% και επίσης αισθητή υπεροχή της ελληνικής ομάδας στα rebound με 21-14. Η εθνική που ξεκινάει με καλά του Νίκου Γκάλη την επανάληψη. 44-32, η διαφορά στους 12 πόντους αμέσως με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Η εθνική που ξεκίνησε με Γκάλη, Γιαννάκη, Παπαδάκο, Λυπηρίδη και Φασούλα, όπως δηλαδή άρχισε και τον αγώνα. Ο Ριγκοντό που πέρασε ωραία τη τελική πάσα για τον Οστρόφσκι, κέρδισε το φάουλο Γάλλος από τον Λυπηρίδη. Ο Ριγκοντό με τον Τακουρί, τον Οκανσέ, τον Οστρόφσκι και τον Κουρτινάρ είναι οι Γάλλοι που θα ξεκινήσουν, που ξεκίνησαν μάλλον το δεύτερο μέρος, η ομάδα του Φρανσί Ζορδάν. Ήταν μόλις το πρώτο φάουλ του Λυπηρίδη. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο το ότι η εθνική μας φορτώθηκε γενικά με πολύ λίγα φάουλ στο πρώτο μέρος. Έφτασε μόλις τα 8, ενώ από την άλλη πλευρά οι Γάλλοι έχουν κάποιο σχετικό πρόβλημα. Με το Ριγκοντό να έχει ήδη 3 φάουλ από το πρώτο μέρος και ακόμα 5 παίκτες να έχουν από 2. Ο Στρόφσκι μείωσε πάλι στους 10 πόντους, 44-34. Και τώρα ο Λυπηρίδης. Ο Γκάλης θα πετύχει το καλάθι, μέτρησε το καλάθι και βέβαια έπρεπε να μετρήσει, έτσι έδειξε και ο Στίβης που ήταν πολύ κοντά, για να δούμε. Όχι. Όχι, μετράει το καλάθι, πράγματι. Ο Στίβης έδειξε ότι μετράει το καλάθι, ενώ ο Γκάλης για κάποια στιγμή διαμαρτυρήθηκε, είδαμε και πάλι τη φάση. Διαμαρτυρήθηκε προς τον Καναδό, καθώς νόμιζε ότι δεν θα του μέτραγε τους δύο πόντους. Το σκορ έχει γίνει 46-34 και ο Γκάλης πηγαίνει για την ελεύθερη βολή. Από αυτό το φάουλ του Οστρόφσκι που ήταν το πρώτο του. 47-34 τώρα με 17 πόντους του Νίκου Γκάλη στο παιχνίδι. Πρέπει να γίναν βήματα, αφήνουν οι διαιτητές να έχει συνεχιστεί το παιχνίδι κανονικά και ο Τακουρί μειώνει σε 47-36. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή ο Τακουρί που έχει πετύχει 14 πόντους. Ο Γιαννάκης προσποίηση για να απαλλαγεί από τον Οκανσέ που είναι σκιά από την αρχή του αγώνα. Ο Γκάλης με το Ριγκοντό. Χρεώνεται με βήματα από το ΖΙΧ. Χρεώνεται με βήματα ο Γκάλης από το ΖΙΧ. Για να δούμε. Εκεί πρέπει να έγινε φάουλ. Είδατε τα γόνατα των Γάλλων πως κλείσαν πάνω στον Νίκο Γκάλη, ο οποίος έκανε ένα άλμα μετά ενώ είχε πιάσει την μπάλα ήδη. 4 λάθη λοιπόν ο Γκάλης. 18 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμα. 47-36. Η Ελλάδα προηγείται με 11 πόντους. Και οι Γάλλοι με τον Οκανσέ. Το σκρίν από τον Οστρόφσκι. Ο Κανσέ κάνει το λάθος. Καλύπτει την μπάλα, την ξαναπιάνει και βέβαια είναι διπλή τρίπλα. Ο ΖΙΧ υπέδειξε την παράβαση και από τον στύψει μπάλα στο Γιαννάκη. Ο Γκάλης τώρα. Ο Γκάλης με το Ριγκοντό. Ο Γκάλης θα κάνει την προσπάθεια που το αποφέρει νέο φάουλ. Η μπάλα πρέπει να είναι πλάγια για την εθνική ομάδα. Το φάουλ χρεώθηκε στον νεαρό Ριγκοντό που φτάνει τα 4. Κάτι πολύ καλό για την εθνική μας, καθώς ο Ριγκοντό, από ό,τι τουλάχιστον έχει δείξει ο Ζορδάν, είναι ο παίκτης που εμπιστεύεται πιο πολύ για να φυλάξει τον Νίκο Γκάλη στον αγώνα. Να όμως που αμέσως με το τέταρτο φάουλ που έκανε, αλλάζει άμυνα των Γάλλων και πάει ο Τακουρί στον Γκάλη. Παπαδάκος σηκώνεται με άνεση μπροστά στον Οστρόφσκι και νέο καλάθι από τον Παπαδάκο, 49-36 το σκορ. Παπαδάκος 8 πόντους μέχρι τώρα. Ο
Ριγκοντό για τον Τακουρί. Ο Τακουρί για τον Οστρόφσκι που έχει τον Παπαδάκο κοντά του. Ο Οστρόφσκι κλείστηκε. Ο Φασούλας δεν κατάφερε όμως ακόμη στον Οκαντσέπ. 36-49, συγγνώμη, 38 το σκορ. 18 λεπτά και ένα δεύτερο ακόμα για το τέλος του αγώνα. Ο Ζήχ σχολαστικός ζήτησε να δώσει αυτός την μπάλα για την επαναφορά και αποδοκιμάζεται από τους Έλληνες φιλάθλους. Ο Γιαννάκης για τον Γκάλι. Ο Γκάλις που μαρκάρεται από τον Τακουρί. Σηκώνεται, θα πετύχει το καλάθι, πρέπει να το μετρήσουν οι διαιτητές. Ο Φίλς ακόμα δεν έχει κάνει την χαρακτηριστική κίνηση. Διαμαρτύρεται εδώ τα κουρί. Μετράει το καλάθι, δείχνει τώρα ο Καναδός. Να ξαναδούμε τη φάση, το φάουλ που κάνει πιέζοντας με το σώμα ο Τακουρί τον Νίκο Γκάλι κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του. 51-38 και ελεύθερη βολή για τον Έλληνα παίκτη. Είναι αυτό το τέταρτο φάουλ γκολ που πετυχαίνει ο Γκάλις, δηλαδή το καλάθι με το μπόνους της μίας ελεύθερης βολής. Αυτή τη φορά ο Γκάλις θα εκμεταλλευτεί και την ελεύθερη βολή. 52-38 στους 14 πόντους η διαφορά. Εδώ κάπου το σημείο, είναι το κρίσιμο σημείο θα λέγαμε το αγώνα. Θέλει πολύ προσοχή από τους Έλληνες παίκτες. 17,5 λεπτά ακόμα. Έμεινε μόνο στο Ριγκοντό που πετυχαίνει τελικά το τρίποντο. Πρέπει να προσέξει πολύ η ελληνική άμυνα αν θέλει να δημιουργήσει την ποθούμενη διαφορά. Το σκορ είναι 52-41. Ο Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης στο Φασούλα, αυτός από την γραμμή του φάουλ θα βρει το στόχο. 54-41, μια εκπληκτική προσπάθεια σήμερα του Παναγιώτη Φασούλα που έχει 12 πόντους με 6 στις 8 προσπάθειες για τρίποντο. Από τον Τακουρί στον Οκαντσέ. Πέρασμα για τον Μπουρτινάρ, τον κόβει ο Φασούλας και του δίνει φάουλ ο Στίβς. Είναι το τρίτο φάουλ του Παναγιώτη Φασούλα, ενώ 3 έχει και ο Γιαννάκης και από την άλλη πλευρά 4 φάουλ έχει ο Ριγκοντό. Υπάρχουν μετά 3 παίκτες, 4 μάλλον με 2 φάουλ. Πολύ σημαντικό του σημερινού αγώνα για την ελληνική ομάδα ότι ο Παπαδάκος έχει μόλις ένα φάουλ όπως και ο Λυπηρίδης. Οι δύο αυτοί παίκτες και ο Φασούλας μας επιφύλαξαν άσχημες εκπλήξεις στα προηγούμενα παιχνίδια με Ιταλία και Τσεχοσλοβακία, φεύγοντας από τον αγώνα με 3 φάουλ. Εδώ ευθύνης του Μουρτζόγλου. Δίπλα του ο Λάκης Σάβας και από την άλλη πλευρά ο Κώστας Πετρόπουλος αριστερά. Και σε αυτή τουλάχιστον τη φάση, το στιγμιότυπο που είδαμε προηγουμένως, ο Κιμουρτζόγλου είναι ο μόνος που κάθεται. Όλοι οι παίκτες από την αγωνία τους, από την υπερένταση, από την προσπάθεια να ενθαρρύνουν τους συμπαίκτες τους, είναι όρθιοι. Και οι 6 αναπληρωματικοί, και οι 7 μάλλον αναπληρωματικοί. Το σκορ έχει γίνει 54-42 από τη μια βολή του Κουρτινάρ. Ο Γκάλις πηγαίνει για το καλάθι, εμποδίστηκε από δύο παίκτες, αλλά δεν δόθηκε φάουλ εδώ στους διαιτητές. Ο Ριγκοντό. Άστοχος ο Καντσέ και μαζεύει ο Παπαδάκος. Ο Γιαννάκης για τον Γκάλι. Οι Γάλλοι έχουν επιστρέψει. Ο Φασούλας που θα σηκωθεί μπροστά στον Κουρτινάρ. Ο Λυπηρίδης προσπαθεί για το rebound και να δούμε, πρέπει να έχει δώσει επιθετικό φάουλο. Ζιχ. Στον Βασίλη Λυπηρίδη, πράγματι. Ο Πολωνός που είδαμε πιο πριν χρεώνει το Λυπηρίδη εδώ με το δεύτερο προσωπικό του φάουλ στον αγώνα. Υπάρχει πράγματι πολύ μεγάλη αγωνία στον ελληνικό πάγκο αλλά και στο κοινό που παρακολουθεί το παιχνίδι. Φάουλ του Γκάλι στο Ριγκοντό. Τέταρτο ομαδικό της εθνικής μας στο δεύτερο μέρος. Έχουν 3 οι Γάλλοι. Είδαμε και πάλι εδώ το φάουλ του Νίκου Γκάλι. Το σκόρ είναι 54-42. Τακουρί. Νέο τρίποντο δοκιμάζει ο Ριγκοντό και βρίσκει πάλι το στόχο ο νεαρός Γάλλος. Ο Ριγκοντό που φτάνει τους 10 πόντους, έχει 2 στα 4 τρίποντα, αυτά τα 2 που πέτυχε τώρα δηλαδή στην επανάληψη. 54-45 το σκορ, μειώσαν στους 9 πόντους οι Γάλλοι. Από το Γιαννάκη για τον Παπαδάκο, που είναι πολύ μακριά από το γαλλικό καλάθι εδώ. Οι Γάλλοι που πρεσάρουν τους Έλληνες περιφερειακούς παίκτες. Ο Φασούλας για τον Γιαννάκη που απέφυγε τον Κουρτινάρ. Γυρίζει πάλι στο Φασούλα που εκπληκτικά θα σηκωθεί και θα καρφώσει. Ο Φασούλας που δίνει πάρα πολλές λύσεις και που ίσως θα έπρεπε να παιχτεί πιο πολύ από τους Έλληνες περιφερειακούς παίκτες. Είναι φανερό ότι υπερτερεί κατά το καλάθι των Γάλλων. Είδαμε και πάλι το εκπληκτικό του κάρφωμα.
Εξάλλου οι Γάλλοι προσπαθούν να πιέσουν περιφερειακά τον Γκάλι και τον Γιαννάκη, οπότε δημιουργούνται ρήγματα στην άμυνα και αυτά μπορεί να τα εκμεταλλευτεί κάλλιστα και ο Φασούλας και ο Παπαδάκος, που υπερτερούν άλλωστε και σε ύψος των αντιπάλων τους. Αμέσως όμως μετά το εντυπωσιακό κάρφωμα του Φασούλα ήρθε μια άσχημη στιγμή για την ελληνική ομάδα. Έφτασε ο Γιαννάκη στα 4 φάουλ. Αστοχή εδώ τα Κουρί και ο Γκάλι στην επίθεση για την ελληνική ομάδα. Ο Γιαννάκη πρέπει να προσέξει πάρα πολύ από εδώ και πέρα. Ο Γκάλης με τρεις παίκτες επιτέλους αποφασίζει ο Ζήχ να δώσει το φάουλ. Ο Γκάλης είναι χαρακτηριστικό ότι τελειώνοντας την προσπάθειά του έχει αρχίσει ήδη να διαμαρτύρεται. Βλέπουμε και πάλι, κοιτάξτε πόσο στενά πέσα τα κουρία, έρχεται και ο Ριγκοντό. Με το σώμα ο Γάλλος εμποδίζει διαρκώς τον Νίκο Γκάλη. Βλέπετε το φάουλ που του έγινε τελικά από τον Τακουρί. Τέταρτο φάουλ και του Τακουρί. Οι δύο παίκτες που μαρκάρουν, οι δύο κατεξοχήν αντίπαλοι προσωπικοί του Νίκου Γκάλη, ο Τακουρί που βλέπουμε εδώ και ο Ριγκοντό, έχουν φτάσει στα 4 φάουλ, κάτι πολύ σημαντικό για την εθνική ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο Τακουρί έχει πετύχει 14 πόντους και ο Ριγκοντό 10 και είναι αρκετά εύστοχοι έξω από την γραμμή των 6-25. Και ήδη ο Ζορντάν απέσυρε τον Τακουρί και επανέφερε τον Γκαντού. Ο Γκάλης είναι ψύχρεμος στην επανάληψη και από την γραμμή για τις ελεύθερες βολές. 58-45. 13 πόντους διαφορά έχει μέχρι στιγμής η εθνική μας ομάδα. 15 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Μια εκπληκτική προσπάθεια που έκανε ο Ριγκοντό, που παρά τα 4 φάουλ τον κρατάει στον αγώνα ο Ζορντάν και ο νεαρός τον δικαιώνει. Απαντάει αμέσως όμως με τρίποντο Γιαννάκη. 61-47 η εθνική μας θα ξεφύγει πάλι 14 πόντους και για να δούμε αν θα αυξήσει αυτό το σημείο τη διαφορά. Ο Στρόφσκι θα το σκεφτεί, τελικά κάνει τρίποντο και βρίσκει το στόχο. Δεν έπρεπε να μείνει ο Στρόφσκι μόνος του. Πρέπει να προσέξει πολύ, θα το επαναλάβουμε η άμυνα, η ελληνική άμυνα. 61-50. Οι 14 πόντοι γίνανε 11. Ο Γιαννάκης με αντίπαλο τον Οκανσέ. Με ταμπλό ο Γιαννάκης είναι άστοχος. Εκπληκτική προσπάθεια για το φόλο από τον Λυπηρίδη, που προσπαθεί να γυρίσει και την μπάλα, τελικά είναι πλάγια για τους Γάλλους. Εδώ ο Λυπηρίδης. Ξαναβλέπουμε τη φάση, ενώ ο Κιμουρτζόγλου ετοιμάζει τον Μιλωνά, προφανώς θα αντικαταστήσει τον Λυπηρίδη, θέλοντας έναν ακόμα παίκτη που θα μπορέσει να βοηθήσει με το μακρινό σουτ, θα το δούμε αυτό. Έχει βέβαια και ο Γιαννάκης 4 φάουλ. Ο Κανσέ είναι άστοχος, ο Φασούλας έδιωξε πάνω από το Στεφάνι, υποφελείται ο Στρόφσκι που κερδίζει, δεν μπορεί ο Παπαδάκος εκεί να κόψει το Γάλλο. Το σκορ έγινε 61-52, διαφορά 9 πόντι. Ο Φασούλας, ενώ πρεσάρουν οι Γάλλοι, έχει περάσει ο Γκαντού στο μαρκάρισμα του Νίκου Γκάλη. Ο Γκάλης που πήρε από το Γιαννάκη. Θα σηκωθεί πιεζόμενος από τον Γκαντού, αλλά θα βρει το στόχο ένας παίκτης. 63-52. Με 25 πόντους από τον Νίκο Γκάλη. Μαζεύει ο Γιαννάκης στο rebound μετά την αποτυχημένη προσπάθεια των Γάλλων, ενώ είναι στο έδαφος ο Φασούλας που δείχνει να έχει χτυπήσει στο χέρι. Ο Γιαννάκης κόβεται με φάουλ που του κάνει ο Κανσέ. Το τρίτο φάουλ του Γάλλου παίκτη και να δούμε τι έχει ο Παναγιώτης Φασούλας που κάτω από το δικό μας καλάθι, νάτος εδώ, έχει χτυπήσει. Όχι στο χέρι τελικά, αλλά στο σώμα όπως φαίνεται. Εδώ ο Κανσέ που έφτασε και αυτό στα 3 φάουλ. 4 έχει τόσο ο Γκαντού όσο και ο Ντακουρί. Ο Παναγιώτης Φασούλας σηκώνεται και θα συνεχίσει ευτυχώς τον αγώνα. Υπερπολίτιμη η προσφορά του μέχρι στιγμής στο σημερινό παιχνίδι. Βλέπετε 14 πόντους. Ενώ ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι έτοιμος για τις ελεύθερες βολές. Ο Κιμουρτζόγλου έκανε δύο αλλαγές, τελικά πέρασε τον Μιλωνά στη θέση του Λυπηρίδη και πέρασε επίσης τον Καμπούρη στη θέση του Παπαδάκου. Ενώ οι διαιτητές αποφάσισαν ότι το φάουλ του Κανσέ έγινε τελικά μετά το σουτ του Έλληνα παίκτη, του Παναγιώτη Γιαννάκη, και δώσαν την μπάλα πλάγια. Ο Γκάλης. Μάχες για το rebound, τελικά από το Φασούλα η out. Η μπάλα, 63-52 το σκορ. Και οι Γάλλοι έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, 13 λεπτά και 4 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα. Βλέπετε και πάλι τη μάχη εδώ για το rebound.
και το σκορ 63-52. Το πέρασμα από τον Καντού, προσπάθεια, έξοχη προσπάθεια των μεγάλων ψηλών. Ο Στρόφσκι δέχτηκε την ωραία πάσα του Κουρδινάρ. 63-54 το σκορ. Στους 9 πόντους η διαφορά. Γκάλης τρυπώνει άμεσα στους αντιπάλους και απατάει. Ο Γκάλης φτάνει τους 27 πόντους και που οδηγεί την ελληνική επίθεση. Ο Καμπούρης βλέπει έξοχα την μπάλα, αλλά δίνεται φάουλα από τους διαιτητές. Απογοητευμένος ο Αργύρης Καμπούρης εδώ. Για να ξαναδούμε. Φαίνεται να βάζει το χέρι ανάμεσα στα δύο χέρια του Κουρτινάρ. Δεν νομίζω ότι είναι φάουλ η ενέργεια του Έλληνα παίκτη. Προσέξτε, βγαίνει, έρχεται από πλάγια και τραβάει την μπάλα. Κάπως αυστηρό το στήριγμα των διαιτητών. Όπως αυστηρή ήταν και η απόφαση του Στίβς εδώ, που χρεώνει με φάουλ, όχι με τεχνική ποινή, τον Γκάλη. Βέβαια εδώ δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Ίσως κάτι να είπε ο Γκάλης στον Καναδό διαιτητή. Ο Γκάλης εδώ, που φτάνει με αυτή την ποινή τα τρία φάουλ. Και είναι ο Στρόφσκι που θα εκτελέσει τις βολές για τη γαλλική ομάδα. Πρέπει να αποδεχτούν τα νεύρα σε τέτοιες στιγμές, χρειάζεται ψυχραιμία. Και μεγάλη προσπάθεια από τους Έλληνες παίκτες, το σκορ είναι 65-54 πάντα. Ο Στρόφσκι ευστοχή στη δεύτερη βολή, 65-55. 12,5 λεπτά ακόμα και ο Γιαννάκης με την μπάλα. Άλλαξε και πάνω στο Γιαννάκη η άμυνα των Γάλλων. Έχει φύγει εδώ τα κουρί. Ο Γιαννάκης που πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Το φάουλ που του έρχεται τον Κατού. Ο νεαρός Γάλλος φτάνει και αυτό στα τρία. Και ο Έλληνας αρχηγός έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. 67-55. Είδαμε και πάλι το Γιαννάκη και εδώ το κοινό της ελληνικής ομάδας. Οι Έλληνες φίλαθλοι που δίνουν ένα προτερό παρόν για ακόμα μια φορά στο Παλαέουρ. Η μπάλα θα καταλήξει στο γαλλικό καλάθι. Ο Γιαννάκης φτάνει τους 17 πόντους και το σκορ 68-55. Στους 13 η διαφορά. Ο Ριγκοντό χρεώνεται με φάουλο Μιλωνάς, που παρεμπόδισε σπρώχνοντας τον Καντού. Η εθνική μας συμπλήρωσε ήδη 8 ομαδικά φάουλ. Δικαίωμα λοιπόν στον Καντού για μία στην μία ελεύθερες βολές. Έχουν 6 Γάλλοι στην επανάληψη που προσέχουν πολύ σε αυτό το τομέα. Χάθηκε το rebound από τον Κουρτινάρ που το κέρδισε εκεί. 68-57 το σκόρ. Είναι αυτό που λέγαμε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην άμυνα και στα rebounds βέβαια. Δεν πρέπει να χάνονται με τίποτα αυτές τις ευκαιρίες, που να χαθεί δηλαδή η πρώτη από μία στην μία βολές. Ο Καμπούρης είναι άστοχος και μαζεύει ο Στρόφσκι. Προσπάθεια του Ριγκοντό τώρα. Ο Φασούλας με το Γιαννάκη προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα, πλάγια για τη γαλλική ομάδα. Ξαναβλέπετε εδώ την προσπάθεια που κάνει να κλέψει ο Γιαννάκης μέσα από τα χέρια του Άνταμς, που έχει περάσει την ομάδα του Ζορντάν. Ο Άνταμς που μπαίνει εδώ προς τα μέσα, είναι άστοχος, μαζεύει ο Καμπούρης. Και να ο Γιαννάκης στον εφηδιασμό για την εθνική μας. Γυρίζουν 4 Γάλλοι και κάνει φάουλ ο Καντού στο Γιαννάκη και είναι το 4ο φάουλ και του Καντού. Καλό αυτό για την εθνική μας, σε 10,5 λεπτά πριν το τέλος. Βρίσκεται μετά τον Τακουρί, τον Καντού και μετά, συγγνώμη, τον Τακουρί και τον Ριγκοντό και ο Καντού με 4 φάουλ. Η εθνική σου χρειάζεται ένα ξέσπασμα, καθώς πλησιάζει μάλιστα το κρίσιμο διάστημα, δηλαδή μετά το 30, που έχει αποδειχθεί μοιραίο και στα δύο προηγούμενα ματ, και με την Ιταλία και με την Τσεχοσλοβακία. Θα μου επιτρέψετε βέβαια εδώ να ρισκάρω, ενώ ο Φασούλας πετυχαίνει νέο καλάθι και κάνει το σκορ 70-57. Να ρισκάρω λοιπόν και να προβλέψω πως η εθνική θα έχει πολύ περισσότερες δυνάμεις στο τελευταίο δεκάλεπτο αυτού του αγώνα, γιατί έχει κάνει οικονομία δυνάμεων σε όλο το παιχνίδι. Έχει κάνει συντήρηση η εθνική και ελπίζουμε να έχει δυνάμεις. Εδώ ο Στρόφσκι θα εκμεταλλευτεί το άστοχο σου του συμπαίκτου του Κουρτινάρ και με follow θα κάνει το σκορ 70-59. Η προσοχή που λέγαμε στο blockout στην άμυνα, που δεν είναι η δέουσα από τους Έλληνες παίκτες. Για να δούμε. Ο Γκάλης με 4 αντιπάλους. Ο Μιλωνάς
Ο Μιλωνάς μπαίνει προς τα μέσα και αστοχή εξ επαφής. Ο Γιαννάκης που ζητάει επιθετικό από τον Άνταμς. Ο Άνταμς που περνάει τώρα για τον Ριγκοντό. Προσποίηση, βήματα έχει κάνει ο Ριγκοντό, καθαρά και ο Ζήκ θα σφύριξε αμέσως. 70-59 το σκορ και η μπάλα στους Έλληνες παίκτες. Ενώ υπάρχει αλλαγή από τον Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου, εμείς βλέπουμε τον Καμπούρη, στο παιχνίδι πέρασε ο Παπαδόπουλος και έφυγε ο Μιλωνάς. Κοιτάμε για ακόμα μία φορά τα βήματα του Γάλλου παίκτη, του Ριγκοντό. Τον Γκάλης τώρα που έχει αντίπαλο τον Άνταμς. Και τον Οστρόσκι που βγήκε για τον Double Team. Γιαννάκης για τρεις πόντους. Μάχες από Παπαδόπουλο και Καμπούρη. Ο Κουρτινάρ για τον Άνταμς και από τα πόδια του Γιαννάκη πλάγια για τη γαλλική ομάδα. Ο Στρόφσκι για τον Ριγκοντό. Ο Ριγκοντό περνάει από το σκρίν του Κουρτινάρ. Είναι άστοχος, ο Καμπούρης πάει για το rebound και έχουμε φάουλ που χρεώνεται. Για να δούμε, πρέπει να είναι το πέμπτο φάουλ του Ριγκοντό. Πρέπει να είναι το πέμπτο φάουλ του Ριγκοντό. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση, ο Καμπούρης νέο Ριγκοντό έρχεται και του τραβάει το χέρι. Αλλά οι διαιτητές δώσαν κόψιμο και την μπάλα πλάγια για την εθνική μας. Σίγουρα ήταν φάουλ του Ριγκοντό αυτό. Μπήκαμε μόλις στο τελευταίο δεκάλεπτο, 70-59 το σκορ. Ο Γκάλης αποφεύγει έξω από τον Άνταμς. Βρίσκει το στόχο ο Νίκος Γκάλης, 72-59. Με 29 πόντους του Γκάλης στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Ο Άνταμς σηκώνεται για 3 πόντους μπροστά στο Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης παίρνει το rebound. Και νέα ελληνική επίθεση με τον Γκάλη. Με 2 αντιπάλους να τον παρεμποδίζουν και τελικά χρεώνεται αυτή τη φορά το φάουλ από το Στίβς στον Άνταμς. Εδώ ο Γάλλος παίκτης χρεώνεται με το πρώτο του φάουλ. Ο Ντεμορή θα περάσει στον αγώνα παίρνοντας τη θέση του νεαρού Ριγκοντό. Ο Ντεμορή που ξεκίνησε με 2 πολύ γρήγορα φάουλ αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερη θέση από τους άλλους περιφερειακούς συμπαίκτες του. Του έχουν φτάσει όλοι τα 4. Μία στην μία ελεύθερες βολές λοιπόν, καθώς έχουν φτάσει τα 8 φάουλ στην επανάληψη και οι Γάλλοι. Ο Γκάλης που δεν έχει βγει σήμερα καθόλου το παιχνίδι και έχει φτάσει ήδη τους 30 πόντους. Το σκορ είναι 73-59. Και ο Γκάλης πηγαίνει για τους 15 πόντους διαφορά, όχι χάνει την πολύ. Στους 14 πόντους διαφορά λοιπόν, 73-59, 9-22 πριν το τέλος. Ο Ντεμορή, ο Οστρόφσκι με αντίπαλο το Γιαννάκη και το Φασούλα. Βλέπει εκπληκτικά επιστρέφοντας ο Παπαδόπουλος, όμως μπερδεύεται στη συνέχεια ο Έλληνας παίκτης. Καθώς έχασε την ισορροπία του και η μπάλα είναι για τους Γάλλους. Κάτι και μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία για κατοχή της μπάλας βλέπετε εδώ. Ο Κουρτινάρ παρεμπόδισε τον Παπαδόπουλο λίγο, αλλά στη συνέχεια ο Έλληνας παίκτης έχασε μόνος του την ευστάθειά του. Νέα επίθεση λοιπόν για την γαλλική ομάδα με τον Τακουρί που πέρασε στον αγώνα. Τακουρί που έχει πάρει τη θέση του Άνταμς. Ο Ντεμορή. Ο Ντεμορή για τον Οστρόφσκι, ο Καμπούρης κοντά του. Ο Τακουρί θα σηκωθεί έξω από τα 6-25, είναι άστοχος. Ο Κουρτινάρ όμως θα πάρει το rebound. Μάχονται οι Έλληνες παίκτες και κερδίζουν τελικά με τον Γιαννάκη. Ο Φασούλας έκανε πάλι πολύ καλή δουλειά στον αέρα και ο Γιαννάκης τελικά πήρε την μπάλα. Ο Γκάλης. Ο Γκάλης αποφεύγει τον Ντεμορή, πάει προς τα μέσα. Έκανε εκπληκτική προσπάθεια ο Έλληνας παίκτης που απογοητευμένος χτυπάει τη βάση της βασκέτας. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, βλέπετε εδώ. Το φοβερό σπάσιμο της μέσης. Δεν πέτυχε μεν το καλάθι ο Γκάλης, έχει κερδίσει όμως δικαίωμα για 2 βολές. Από το τρίτο φάουλ όπως είδαμε του Κουρτινάρ. Κουρτινάρ που διαμαρτύρεται εδώ, αλλά δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Ήταν καθαρό το φάουλ πάνω στον Νίκο Γκάλη. 31 πόντους ο Γκάλης στον αγώνα. Ο Γκάλης που να θυμίσουμε ότι είναι ο πρώτος σκόρερ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μέχρι στιγμής. Οδηγεί και σήμερα την επίθεση της εθνικής ομάδας. 74-59.
Και 75-59 φτάνουμε τη διαφορά στους 16 πόντους, ένα μόλις καλάθι δηλαδή, πριν από το ποσοστό νούμερο του, το 18. Στο 18 κερδίζει θα λέγαμε, στο 17 καίγεται η εθνική μας. Ο Ντεμορή περνάει από το σκριν του Ντακουρί και χρεώνεται φάουλ στο Γκάλι. Και τώρα πρέπει να προσέξει και ο Γκάλης, έχει 4 φάουλ αφού έχει δεχτεί και μια τεχνική ποινή. Έχει 4 ο Γιαννάκης, έχει 3 ο Φασούλας και από την άλλη πλευρά βέβαια έχουν από 4 ο Ρίγκοντό, ο Ντακουρί. Και ο Γκαντού. Είναι βέβαια μια περίεργη διαφοροποίηση σημερινή. Βρίσκονται οι δύο περιφερειακοί μας παίκτες να είναι χρεωμένοι με 4 φάουλ. 8 λεπτά και 25 δεύτερα πριν το τέλος. Ενώ ο Ντακουρί ευστοχεί εδώ στην πρώτη ελεύθερη βολή. Το σκορ έγινε 75-60. Η διαφορά των 15 πόντων, 8 λεπτά και 25 δεύτερα πριν το τέλος, αφήνει πάρα πολλές ελπίδες στην εθνική μας ομάδα για να πετύχει αυτό το στόχο που φαινόταν ίσως για πάρα πολλούς ακατόρθωτος πριν από το παιχνίδι. Και καθώς η εθνική μάλιστα έχει άσχημη προϊστορία σε τέτοιες περιπτώσεις, δύο φορές, μία στο παγκόσμιο το 86 με το Ισραήλ σε λεπτά πόντους και μία στο προελπιακό το 88 με την Ιταλία ήθελε 13, δεν τα κατάφερε αυτή η ψυχοφθόρα προσπάθεια, να δούμε τι θα αποδώσει σήμερα. Βέβαια είναι και οι δύο κακές εμφανίσεις εθνικής που προηγήθηκαν. Αντίθετα οι Γάλλοι κάναν δύο πολύ καλά παιχνίδια απέναντι σε Ιταλία και Τσεχοσλοβακία. Ο Γκάλης βγάζει για το Γιαννάκη. Το σκόρ είναι 75-61. Ο Γιαννάκης πιεζόμενος ζητάει φάουλ. Οι Γάλλοι κερδίζουν με τον Ντεμορή. Ντεμορή σπρώχνει τη γαλλική ομάδα γρήγορα στην επίθεση, αλλά οι Έλληνες παίκτες γύρισαν. Κουρτινάρ με το Φασούλα που το κόβει. Αυτή τη φορά ευτυχώς ο Ρίβς δεν έδωσε φάουλ. Και ο Γιαννάκης στον Γκάλι. Και βέβαια δεν ήταν φάουλ. Η πεντακάθαρη ενέργεια του Έλληνα Σέντερφορ, του Παναγιώτη Φασούλα που κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Και στην άμυνα και στην επίθεση. Ήδη έχει 16 πόντους με 8 στα 11 δίποτα. Έχει 5 rebound, έχει ένα κλέψιμο, ένα κόψιμο και ένα λάθος. Και εδώ βλέπουμε τον Ντεμορή που φτάνει στα 3 φάουλ και αυτός. Ο Γκάλις πηγαίνει στις 1-1 ελεύθερες βολές. Ο Γκάλις που έχει 10 στις 14 βολές, αλλά έχει πάρα πολύ ώρα να χάσει ελεύθερη βολή. Δεν είχε πάει καλά στην αρχή, στις πρώτες που εκτέλεσε. Τώρα ο Γκάλις είναι πάρα πολύ ψύχρεμος και στις βολές. Έχει και 11 στα 17 δίποντα. Ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 32 πόντους, ο Γκάλις. Που εδώ φτάνει τους 33, το σκόρ 76-61. Η διαφορά στους 15 πόντους. Αυτή η αγωνία που διακατέχει όλους τους Έλληνες για την έκβαση της πολύ δύσκολης αποστολής δεν μας αφήνει ίσως να αντιληφθούμε πόσο καλή εμφάνιση κάνει η εθνική ομάδα σήμερα. Αν πραγματικά το προηγούμενο στατιστικό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν γίνει 12 φάουλ πάνω στον Νίκο Γκάλι που έκανε το σκορ 77-61 τώρα και η διαφορά είναι πάλι στους 16 πόντους. Και είναι ρεκόρ αυτό, ότι δηλαδή ο Γκάλις έχει δεχτεί μέχρι τώρα 12 φάουλ. Κανείς άλλος παίκτης σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν έχει δεχτεί τόσα φάουλ από αντιπάλους του. Και λέγαμε ότι η εμφάνιση της εθνικής είναι πολύ καλή και στην άμυνα και στην επίθεση. Απλά υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με την ποιότητα του μπάσκετ που παίζει η εθνική. Ο Ντακουρί. Η άμυνα πολύ καλή και να δούμε, δόθηκε τζάμπολ. Δόθηκε τζάμπολ από τον διαιτητή, τον Στιβ, τον Καναδό, καθώς έβαλε τα δύο του χέρια όπως θα δούμε. Να εδώ, ο Καμπούρης πάνω στην μπάλα και κατά μέτωπο προς τον Ντακουρί, δεν τον αγκάλιασε. Ήταν καθαρή περίπτωση για τζάμπολ και δεν μας την αρνήθηκαν οι διαιτητές. Όπως δεν μας αρνήθηκαν και πολλά άλλα σφυρίγματα σήμερα. Θα λέγαμε ότι είναι ίσως η καλύτερη διαιτησία για την ελληνική ομάδα σε αυτά τα τρία παιχνίδια με το σημερινό, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και ο Παπαδόπουλος. Η Ελλάδα θα πάει σε οργανωμένη επίθεση απέναντι στη γαλλική άμυνα που γύρισε και έχει την ευκαιρία με το Γιαννάκη εδώ που χάνεται. Ο Φασούλας μάχεται, χάνει όμως την μπάλα. Η Ελλάδα έχει πλησιάσει πολύ κοντά στους 18 πόντους. Ο Ντεμορή για τον Οκανσέ. Ο Οκανσέ πιέζεται και κερδίζει φάουλ από τον Καμπούρη. Ο Καμπούρης που κάνει το δεύτερο προσωπικό του φάουλ στον αγώνα και ο Οκανσέ αποκτά δικαίωμα για 1-1 ελεύθερες βολές. Χρειάζεται ψυχραιμία τώρα και δεν χρειάζονται βιαστικές επιλογές σαν εκείνη του Γιαννάκη προηγουμένως που προφανώς απεπερβάλλοντας ζήλο πήγε σε γρήγορη επίθεση. Ενώ βέβαια έχουμε time out όπως έχετε ήδη καταλάβει που ζήτησε ο Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου 77-61, 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Κανσέ ευστόχησε ήδη στην πρώτη του βολή και είναι έτοιμος για τη δεύτερη. Είναι εύστοχη και αυτή. Φτάνει τους 6 πόντους ο Γάλλος παίκτης, το σκορ γίνεται 77-63. Η διαφορά και πάλι στους 14 πόντους και η Ελλάδα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στο να πραγματοποιήσει το όνειρο
των παικτών μας πριν από την έναρξη του αγώνα, δηλαδή τη διαφορά των 18 πόντων. Για να δούμε τον Καμπούρη. Από την κορφή της ρακέτας είναι άστοχος ο Καμπούρης, που τα βάζει με τον εαυτό του. Ο Κανσέπ. Το πέρασμα για τον Ζανιέλ που έχει περάσει τον αγώνα και έχουμε φάουλ που έγινε πάνω στο Ζανιέλ. Πάλι στις ελεύθερες βολές οι Γάλλοι από το φάουλ του Καμπούρη που ξαναείδαμε. Εδώ ο Αργύρης Καμπούρης. Τα τρία φάουλ λοιπόν ο Καμπούρης. Οι Έλληνες φιλαθλοί ζητάνε να μπει ο Παπαδάκος στον αγώνα, ο οποίος είναι αρκετή ώρα στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας, σαν και έχει μόλις ένα φάουλ στο παιχνίδι. Είδαμε για λίγο για τον Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου. Ο Ζάνιελ έκανε το σκορ 77-64 και 77-65 τώρα μειώνουν στους 12 πόντους οι Γάλλοι. Γιαννάκης για τον Γκάλι. Ο Ντακουρί πάνω στον Γκάλι. Παρακινδυνευμένη η ενέργεια που έκανε ο Ζορντάν με τον Ντακουρί που έχει 4 φάουλ. Καμπούρης γυρίζει και τον χρεώνει με επιθετικό φάουλ. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν σε πλήρη κίνηση ο Στρόφσκι, για να δούμε. Βέβαια, ο Στρόφσκι κινείται καθαρά για να κλείσει την οστερική του Καμπούρη και από ό,τι είδαμε πρότεινε και το στήθος του για να κερδίσει εκβιαστικά, θα λέγαμε, αυτό το φάουλ που του έδωσε ο Ζιχ. Το θέμα είναι ότι οι Γάλλοι έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα ακόμα και ενώ το σκορ είναι 77-65 για την εθνική μας. Ο Στρόφσκι για τον Οκανσέ, ενώ έχει περάσει ο Παπαδάκος στο παιχνίδι της θέσης του Καμπούρη. Ο Ζάνιελ στον Στρόφσκι, θα νικήσει αυτό στο Φασούλα, το σκορ γίνεται 77-67, οι 16 πόντοι γίναν 10. Μέσα σε λιγότερο από 2 λεπτά οι Γάλλοι έχουν πετύχει ένα σερί 6-0 και γι' αυτό βέβαια οι 16 πόντοι έγιναν 10. Ο Παπαδάκος προσπαθεί να γυρίσει, έγινε καθαρά φάουλ εκεί από τον Οστρόφσκι και κερδίζει στη συνέχεια ο Ριγκοντό. Και χρεώνει τώρα με φάουλ ο Στίβ στον Φασούλα. Φασούλας που φτάνει τα 4 φάουλ και είναι πολύ εκνευρισμένος από ό,τι βλέπουμε. Και πάλι το φάουλ του Έλληνα Σέντερφορ. Ενώ ο Κιουμουρτζόγλου ζητάει time out. Ο Γιαννάκης κάτω από το καλάθι δεν μπόρεσε να βρει το στόχο. Το σερί των Γάλλων δυστυχώς συνεχίστηκε και με τις βολές του νεαρού Ριγκοντό που έχει εδώ την μπάλα. Το σκορ έχει γίνει 77-69. Η εθνική μας, ενώ βρέθηκε να έχει διαφορά 16 πόντων, βρίσκεται τώρα 8 πόντους μπροστά, ενώ οι Γάλλοι έχουν και την μπάλα. Η προσπάθεια του Οστρόφσκι. Ο Ριγκοντό είναι άστοχος, μαζεύει ο Γκάλης. Ο Γκάλης φεύγει γρήγορα στον ευνηδιασμό με αντίπαλο τον Οκανσέ. Το ωραίο λέει από του Έλληνα παίκτη. 79-69, επιτέλους ξεκολλήσαμε από αυτό τον καταραμένο, στο πούμε έτσι, αριθμό 77, όπου η εθνική μας έμεινε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως και εναντίον της Ιταλίας βέβαια είχε μείνει πάρα πολύ ώρα στους 61 πόντους. Ο Κανσέ περνάει για τον Οστρόφσκι. Αυτός έχει αντίπαλο το Φασούλα. Φασούλας που δεν μπορεί να πιέσει όσο θα ήθελε. Έχει 4 φάουλ. Πέτυχε το καλάθι ο Ζανιέλ και κέρδισε και δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή από τον Παπαδόπουλο. 79-71 το σκορ. Και ο Φιλίπ Ζανιέλ, που έχει φτάσει τους 8 πόντους, είναι έτοιμος για ελεύθερη βολή. Ο Κιουμουρτζόγλου έβαλε στο παιχνίδι τον Παταβούκα στη θέση του Παπαδόπουλου. Προφανώς αυτά τα τελευταία λεπτά η λύση της απελπισίας, πολύ πίεση στην άμυνα και προσπάθεια για γρήγορο παιχνίδι στην επίθεση, είναι η τελευταία επιλογή ως εθνικής ομάδας, αν και φαίνεται ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Οι Γάλλοι κερδίζουν το 10ο επιθετικό rebound σε αυτή τη φάση και έχουν μειώσει 8 πόντους και τώρα στους 6. Στους 6 πόντους λοιπόν η διαφορά, στους 16 ο Ριγκοντό που σκόραρε μπροστά στο Φασούλα. 79-73 το σκορ. Ο Παταβούκας δοκιμάζει για 3 πόντους και βρίσκει το στόχο ο Παταβούκας που επιλέχθηκε το Κιουμουρτζόγλου για αυτά τα τελευταία 4 λεπτά που απομένουν. 82-73. Στους 9 πόντους η εθνική, που αποζητά να θυμίσουμε 18 πόντους διαφορά. Ο Ριγκοντό. Ο Στρόφσκι προσπίσει τον Παπαδάκο, μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Ο Κανσέ για τον Ζανιέλ. Οι Γάλλοι που ψάχνουν για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να κάνουν το σουτ.
δεν εκβιάζουν την τελική προσπάθεια όπως έκαναν στην αρχή του πρώτου ημιχρόνου, στην αρχή του αγώνα. Τώρα προσπαθούν και καταφέρουν να παίζουν με λογική και βέβαια δείχνουν αδιάφοροι για την ήττα προκειμένου να κρατήσουν τη διαφορά εκεί που τους συμφέρει. 82-73 το σκορ, ακόμα 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα και περνάει ο Λυπηρίδης στη θέση του Παπαδάκου. Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχει παίξει η εθνική μας την επανάληψη όσο θα έπρεπε, ίσως κάτω από το γαλλικό καλάθι, με τους ψηλούς δηλαδή. Ο Ριγκοντό που κλείστηκε κατάφερε να γυρίσει αλλά είναι άστοχος. Μάχες για το rebound, ο Στρόφσκι πάει για το follow, ο Φασούλας τζάμπολα από το ΣΥ. Φασούλας με Ζανιέλ. Ο Ζανιέλ που είναι πολύ μεγάλος μαχητής και το απέδειξε και στη φάση που ξαναβλέπουμε εδώ. Φασούλας που υπερτερεί κατά 8 πόντους του Ζανιέλ, κερδίζει το τζάμπολα αλλά η μπάλα φτάνει στον Οκανσέ και ο Οκανσέ μειώνει σε 82-75. Παταβούκας που περνάει έξοχα την μπάλα για τον Λυπηρίδη. Λυπηρίδης καλάθι και φάουλ από τον Ζανιέλ. 84-75 και μία ελεύθερη βολή για τον Βασίλη Λυπηρίδη που όπως βλέπετε έχει 4 πόντους στον αγώνα. Να και πάλι ο Λυπηρίδης εδώ που πατάει γερά κατά το γαλλικό καλάθι. Και αναγκάζει τον Ζανιέλ να του κάνει το φάουλ που είναι το πρώτο του γαλοπαίκτη. Ο Λυπηρίδης είναι άστοχος στην βολή, μάζεψε με το εντυπωσιακό άλμα που έχει ο Ντακουρί. 84-75 το σκορ. 3 και 14 ακόμα. Είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος καθώς δεν είναι πια και μακρύς. Μένουν 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Πέμπτο φάουλ του Φασούλα που θα φύγει από τον αγώνα. Να και μια μεγάλη απώλεια για την εθνική μας ομάδα. Ο Φασούλας φεύγει φοβερά εκνευρισμένος. Έχοντας 16 πόντους με 8 στα 11 τίποτα που επιχείρησε. Ο Φασούλας που όμως πρέπει να τονίσουμε, τον βλέπουμε εδώ να κάθεται στον ελληνικό πάγκο, δεν τροφοδοτήθηκε όσο θα έπρεπε από τους περιφερειακούς παίκτες της εθνικής μας στο δεύτερο μέρος. Στις βολές ο Ζανιέλ χάνει την πρώτη, μαζεύει ο Γιαννάκης και ο Γκάλης τώρα. Στους 9 πόντους η διαφορά, ακριβώς 3 λεπτά τώρα. Να δούμε αν είναι αρκετά για να φτάσει η εθνική στους 18, να διπλασιάσει δηλαδή τη διαφορά. Παταβούκας κινείται έξω από την γραμμή των 6-25. Βρίσκει τον χώρο και ευστοχεί σε τρίποντο. Το σκορ γίνεται 87-75 στους 12 πόντους η Ελλάδα. Να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα που απομένουν και που παίζεται όλη η προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας για να μείνει μέσα στο χορό για το μετάλλιο. Ο Οστρόφσκι, το φάουλ που του κάνει ο Γιαννάκης όπως δείχνει ο Στίβς, είναι το 5ο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη, δεύτερη φοβερή απώλεια για την εθνική μας ομάδα. Να εδώ το φάουλ του Γιαννάκη που δείχνει απογοητευμένος εδώ. Το 5ο φάουλ του αρχηγού, τη θέση του παίρνει στην ελληνική ομάδα ο Γάσπαρης, τον βλέπουμε από πίσω τον Γιώργο Γάσπαρη, ενώ ο Γιαννάκης χειροκροτείται από όλο το φύλαθλο κόσμο που βρίσκεται στο Παλαέουρ. Διαμαρτύρεται έντονο όπως είδαμε στο Στίβς. Και πάλι φάση από μια άλλη κάμερα που βρίσκεται ψηλά στο απέναντι καλάθι στο Παλαέουρ. Το σκορ είναι 87-75, η Εθνική έχει χάσει Γιαννάκη και Φασούλα, Φασούλα και Γιαννάκη μάλλον, με την χρονική σειρά που αποβλήθηκαν οι Έλληνες παίκτες. Μένουν ακόμα 2,5 λεπτά, 2 και 34 για την ακρίβεια και ο Στρόφσκι έχει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο τη διαφορά στο σκορ. Ο Στρόφσκι έτοιμος για την δεύτερη βολή. Ήταν σε προσπάθεια για σουτ, βιάστηκε ο Καμπούρης. Βλέπετε εδώ τον Κιουμουρτζόγλου να παρακολουθεί με φοβερή αγωνία την εξέλιξη του αγώνα. Ο Στρόφσκι χάνει και τη δεύτερη βολή, αλλά χάνουμε δυστυχώς το rebound που κέρδισε μακριά ο Κανσέ. Μπερδεύτηκαν οι Έλληνες παίκτες και πάλι. Ήταν μια καλή ευκαιρία αυτή για να βγούμε στον εφνιδιασμό. Οι Γάλλοι ανανέωσαν την επίθεσή του. Ζανιέλ με τον Λυπηρίδη που κέρδισε την μπάλα και ο Γκάλης. Ο Γκάλης με τον Οκανσέ. Και το Ριγκοντό. Ο Γκάλης με τον Ζανιέλ τώρα. Το καλάθι και το φάουλ από τον Νικό Γκάλη. Ο Γκάλης που πάει για το έμμασο τρίποντο λοιπόν.
Το σκορ είναι 89-75, είναι η τελευταία ίσως ευκαιρία της εθνικής μας να πλησιάσει στους 18 πόντους που χρειάζεται. Η διαφορά είναι τώρα στους 14 και ο Γκάλης έχει την ευκαιρία μάλλον να τους φτάσει στους 15. Πάλι έξοχη προσπάθεια του Έλληνα παίκτη που πήρε το φάουλ από τον Ζανιέλ. Μια εθνική ομάδα που συνεχίζει βέβαια χωρίς δύο βασικά της στελέχη, τον Γιαννάκη και τον Φασούλα που έχουν αποβληθεί και που κυνηγάει ένα θαύμα τώρα. Η διαφορά πραγματικά πάει στους 15 πόντους, 90-75, 2 και 14 πριν από το τέλος. Πέρασε ο Ριγκοντό για τον Οστρόφσκι ενώ πρεσάρουν οι Έλληνες παίκτες. Και οι Γάλλοι βέβαια προσπαθούν να ροκανίσουν τον χρόνο. Ο Ντακουρί μπαίνει προς τα μέσα, άστοχος, χάνει την μπάλα τους Γάλλους, την κερδίσει ο Παταβούκας. Και να δούμε, 1 λεπτό και 57 δευτερόλεπτα ακόμα. Στους 15 πόντους τη διαφορά ζητάει επίμονα ο Γκάλης την μπάλα το Γάσπαρη και την παίρνει. Ο Γκάλης που αυτή τη στιγμή βέβαια είναι το μεγαλύτερο όπλο της ελληνικής ομάδας. Βρίσκει το Λυπηρίδη που του ξαναδίνει την μπάλα. Κλείνεται η εσωτερική από το Ζανιέλ. Βγαίνει μπάλα στο Λυπηρίδη. Γάσπαρης. Προσποίηση ωραία στο Ριγκοντό. Λυπηρίδης. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Χάνεται η μπάλα από τον Παταβούκα. 4 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει ο χρόνος ελληνικής επίθεσης και έχουμε time out που ζήτησε ο Ευθύμης Κιμουρτζόγλου. Μένουν ακόμα 44 δευτερόλεπτα, το σκορ έχει γίνει 90-78 από ένα εύστοχο σουτ του Οκανσένο. Τώρα βλέπουμε τη δεύτερη βολή του Ριγκοντό, 90-79, 42 δευτερόλεπτα ακόμα, η διαφορά έπεσε στους 11 πόντους. Ο Παταβούκας κάνει ένα σουτ απελπισίας θα λέγαμε, οι Γάλλοι κερδίζουν την μπάλα, η Ελλάδα απομακρύνεται από το όνειρο καθώς οι 15 πόντοι γίνανε 11. Γυρίζουν οι Γάλλοι τώρα, 26 δευτερόλεπτα ακόμα, ο Ριγκοντό που βγάζει για τον Οκανσέ. Ο Οκανσέ που ευστόχησε λίγο πιο πριν στο πιο κρίσιμο ίσως σουτ του παιχνιδιού, ενώ αμέσως μετά έκλεψε ίσως και με φάουλ ο Οστρόφσκι την μπάλα από τα χέρια του Γκάλι, φάουλ που δεν χρέωσαν οι διαιτές. Το σκόρ είναι 90-79 και ο Οκανσέ που βλέπουμε εδώ από το τρίτο προσωπικό φάουλ που πρόφτασε να κάνει ο Παταβούκας αυτά τα λίγα λεπτά που αγωνίζεται. Έχει δικαίωμα για μία συν μία ελεύθερες βολές ο Γάλλος. 90-80 στους 10 πόντους η διαφορά. Και ο Ζορντάν που σίγουρα πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές, παρακολουθεί τώρα τη Γαλλία να είναι πολύ κοντά στην προνομιούχο δεύτερη θέση και στην πρόκριση για την τετράδα. Ο Κανσέ κάνει το σκορ 90-81, ακόμα 19 δευτερόλεπτα. Ο Γάσπαρης που πιέζεται και σταματάει, ο Παταβούκας. Παταβούκας που δοκιμάζει το σουτ για 3 πόντους, πιεζόμενος, θα βρει το στόχο Παταβούκας, 93-81, όμως ο χρόνος είναι μόλις 6 δευτερόλεπτα. Νέο φάουλ που κάνει ο Παταβούκας. Ζητάει εσκεμμένο ο Στρόφσκι, αλλά βέβαια δεν έχει δίκιο. Παταβούκας που ευστόχησε σε 3 από τα 4 τρίποντα που επιχείρησε, στα λίγα λεπτά που παίζει. Ενώ έχει και 3 φάουλ ο Έλληνας παίκτης. Έχει τώρα 3 φάουλ, είχαν κάνει λάθος πριν οι Ιταλοί. Νάτος εδώ, Κώστας Παταβούκας. 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, 93-81. Η εθνική μας άγγιξε το θαύμα της μεγάλης διαφοράς, δεν μπόρεσε όμως να το πετύχει. Το λάθος του Λυπηρίδη που κλέβει τώρα ο Ντεμορή την μπάλα. Και με την εκπνοή γίνεται ένα άστοχο σουτ από τους Γάλλους. Το παιχνίδι θα τελειώσει, η εθνική μας θα κερδίσει 93-81 τη Γαλλία. Θα μείνει όμως τέταρτη στον όμιλό της. Η εθνική μας ομάδα που έχει μία νίκη. Μία νίκη όμως έχει και η Τσεχοσλοβακία, αλλά η Τσεχοσλοβακία έχει κερδίσει το μεταξύ μας αγώνα.
Η εθνική μας, να διορθώσουμε, είναι στην τρίτη θέση. Είναι στην τρίτη θέση γιατί ισοβαθμούν η Γαλλία, η Ελλάδα και η Τσεχοσλοβακία. Η Γαλλία έχει συν 12, η Ελλάδα έχει συν 2, η Τσεχοσλοβακία έχει μείον 14. Βεβαίως όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι οι Γάλλοι, οι Τσέχοι δεν θα κάνουν την έκπληξη απόψε και δεν θα κερδίσουν την Ιταλία. Έτσι λοιπόν η τελική βαθμολογία του δευτέρου ομίλου είναι: πρώτη Ιταλία με 6 βαθμούς, φανταζόμαστε ότι θα κερδίσει το βράδυ την Τσεχοσλοβακία, αυτό είναι το λογικό. Δεύτερη η Γαλλία, τρίτη η Ελλάδα και τέταρτη η Τσεχοσλοβακία. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η Ελλάδα μένει ύστερα από 4 χρόνια για πρώτη φορά έξω από την τετράδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και έτσι πλέον ως τρίτη του δεύτερου ομίλου θα παίξει την Παρασκευή στις 5.30 ώρα το απόγευμα με την τέταρτη ομάδα του πρώτου ομίλου που είναι η Βουλγαρία, ενώ στον άλλον ημιτελικό για τις θέσεις 5 ως 8 θα παίξουν η Πολωνία και η Τσεχοσλοβακία και οι δύο νικήτριες θα παίξουν για τις θέσεις 5-6, οι δύο ηττημένες για τις θέσεις 7-8 το Σάββατο. Μεγάλη επιτυχία όμως είναι για τη Γαλλία, βεβαίως για την Ελλάδα μέτρησε το χθεσινό αποτέλεσμα, η αναπάντεχη αυτή ήττα από την Τσεχοσλοβακία και σήμερα στην ουσία η εθνική ομάδα κυνηγούσε χήμερες, δηλαδή θα έπρεπε να βρει το κουράγιο μετά το χθεσινό σοκ να κερδίσει τη Γαλλία με διαφορά 18 πόντων. Όλα λοιπόν χάθηκαν χθες. Είναι μεγάλη επιτυχία της Γαλλίας, η οποία μετά από 30 ακριβώς χρόνια ξαναμπαίνει στην τετράδα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είχε μπει για τελευταία φορά το 1961 στο Βελιγράδι. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια θα πρέπει να μιλήσουμε για την έξοχη προσπάθεια των Ελλήνων παικτών που φτάσαν πάρα πολύ κοντά στο θαύμα της διαφοράς των 18 πόντων, έφτασαν να προηγούνται και με 16 πόντους και να απειλούν τη γαλλική ομάδα με ήττα 18 πόντων και πάνω. Δυστυχώς όμως στα τελευταία λεπτά αναγκάστηκαν να αγωνιστούν χωρίς δύο από τα βασικά στελέχη της ομάδας, τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τον Παναγιώτη Φασούλα, που και οι δύο, ιδιαίτερα μάλιστα ο Φασούλας, έκαναν εκπληκτικά παιχνίδια σήμερα. Ο Φασούλας που είδαμε εδώ σε ένα κάρφωμα εντυπωσιακό που έκανε κατά τη διάρκεια του αγώνα, σε επαναλήψεις που παρακολουθούμε να μας δίνει ράι. Η εθνική μας λοιπόν θα κερδίσει τη Γαλλία, θα πετύχει την πρώτη της νίκη σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θα μείνει όμως εκτός τετράδας. Αύριο δεν υπάρχουν αγώνες. Έχουμε την ημέρα ρεπό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας λοιπόν την Παρασκευή. Ενώ να σας θυμίσουμε τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα ανάμεσα στην Ιταλία και την Τσεχοσλοβακία στις 10 παρατέταρτο από το δεύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης σήμερα. Ένα παιχνίδι από το οποίο θα κριθεί το αν τελικά θα είναι όντως η Γαλλία η δεύτερη ομάδα που θα πάρει την πρόκριση για την τετράδα το δικό μας όμιλο ή η Τσεχοσλοβακία, αν βέβαια καταφέρει να πετύχει την πολύ μεγάλη έκπληξη να νικήσει τους Ιταλούς. Ως επίλογο το μόνο που θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας αυτή τη μετάδοση με την νίκη της ελληνικής ομάδας είναι ότι η ελληνική ομάδα δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να πληρώσει τα μεγάλα της λάθη χθες στον αγώνα με την Τσεχοσλοβακία, το γεγονός ότι υποτίμησε τον αντίπαλο και ενώ προηγείται με 20 πόντους και πήγαινε για θρίαμβο, τελικά έγινε θύμα της μεγαλύτερης έκπληξης αυτού του Ευρωμπάσκετ. Από τον Γιάννη Καραλή και τον Βασίλη Σκουντή, κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα. Παρακολουθήστε το βράδυ από την ΕΤ2 τον αγώνα ανάμεσα στην Ιταλία και την Τσεχοσλοβακία.